Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στον κόσμο του Λίμπερο, στους φίλους μας του ΠΑΟΚ 24. Άκη Σακελόγλου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, θέλω Δημήτρη. Να σε παρακαλέσω, λόγω της κατάστασης και της ημέρας, θα δώσεις 5 λεπτά να ξεσπάσει ο συνάδελφος, ο οποίος είναι εξοργισμένος, αγανακτισμένος, ταλαιπωρημένος ψυχολογικά, και μετά θα ξεκινήσουμε. Δώσ' του 5 λεπτά ή όσο χρόνο θέλει τι να ξεσπάσει. Δεν έχω να πω τίποτα, ρε φίλε. Εγώ ήταν από το είπα το καλοκαίρι. Τώρα τι να πω. Ο τα έλεγα εγώ. Ο γνωστός ΠΑΟΞης. Τα έλεγα εγώ. Εδώ είναι. Τα έλεγα κόντρα σε αυτά που λέγανε. Κάτσε, έχει σημασία. Τα έλεγα εγώ. Εντάξει το. Η γνωστή κάστα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Για τον άνθρωπο ο οποίος. Μια χαρά είναι η ομάδα να βρούμε κανένα παίχτη να πάρουμε. Τώρα έχουμε άλλες πόσες μέρες. Άλλο αυτό. Ναι. Αυτή είναι μια πιο σωστή προσέγγιση. Ναι, τι, γιατί είναι η ομάδα που κατηγορείς για επιλογές, για παίκτες και προπονητή δεν κατηγορεί. Ναι, αυτούς που κατηγορείς και αυτοί έχουν συνεισφορά στο να παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ κάτι καλούτσικο. Έχουν μια πολύ μικρή συνεισφορά σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να έχουν. Έχουν και αυτή μια συνεισφορά. Ναι, η συνεισφορά τους είναι. Το πρόσημο είναι αρνητικό. Εσύ βγες και πες ότι είναι θετικό. Ακούγεσαι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, η ομάδα του ΠΑΟΚ είχε έναν κορμό, ήταν ομάδα, είχε έναν προπονητή, είχε πάρει αποτελέσματα την προηγούμενη σεζόν και χρειαζόταν 2-3 παίκτες σε κομβικές θέσεις. Όλοι το ξέραν αυτό. Μην τρελαθούμε. Και έφτιαξε έναν άλλο κορμό που παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι και πολύ άλλος κορμός. Επόζεση. Επόζεση. Πολύ διαφορετικός. Εγώ έκανα ένα θέμα στη Φόρτσα η οποία κυκλοφοράει κανονικά σήμερα Δευτέρα. Ναι. Για το πιεστηρίου του Σαββάτου. Ναι. Για το πρώτο παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ του Ήβιτς το περσινό, όπου στην εντεκάδα από το φετινό κορμό είναι μόνο ο Λέοβατς και ο Αθανασιάδης. Είναι πολύ διαφορετική είναι η ομάδα. Είναι φετινό κορμό ο Αθανασιάδης. Είναι, εντάξει, είναι. Τι έκαμε, είναι. Είναι και αυτός. Είναι μόνο αυτή η ιδέα. Μια χαρά είναι η ομάδα. Α, μπράβο. Ωραία. Και λίγο ο κύριος Μίχελ, λοιπόν, έχει αυτός ένα ποσοστό στο να είναι μια χαρά η ομάδα, όπως έχει ένα ποσοστό και στις ελλείψεις και στις αδυναμίες. Εμένα η διαφωνία μου, ξέρεις ποια είναι. Ότι ήταν τόσο ξεκάθαρες οι ελλείψεις πέρσι, τέτοιο καιρό, που δεν έπρεπε να γίνουν λάθη στις θέσεις του άξονα. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα μου εμένα. Και στις θέσεις του άξονα. Πάλι θα διαφωνήσω. Έγινε καλή επιλογή στο εξάρι. Να συμφωνήσω εδώ. Ο Κρέσπο είναι θετικός. Δεν είναι ο Μπεκεμπάουερ. Δεν είναι και κακός. Μια χαρά είναι. Κάτσε να κάνει τα δύσκολα. Την κάνει τη δουλειά. Περίμενε. Για τον Βαρέλα, ναι. Εντάξει, και εγώ αυτό λέω. Για όλους αυτούς. Για όλους, ναι. Για τον Βαρέλα οι ενστάσεις μου παραμένουν. Δεν τον βλέπω να πείθει. Ωραία. Ο Σάχοφ είναι αόρατος. Και ο Μπίσεσβαρ συμμετέχει. Ωραία. Δεν είναι όμως ο αποτελεσματικός, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει ανέβει, έχει ρυθμό, αουσουτού και δεν βρήκαμε και φόρμα διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχαμε. Πάλι θα διαφωνήσω. Γιατί διαφωνήσω. Και δεν διαφωνώ για να διαφωνήσω. Διαφωνείς για διαφωνήσεις. Τα λάθη μπορεί να επιτρέπονται, η ολιγορία απαγορεύεται. Αυτό το χθεσινό που είπε ο Ήβιτς, γιατί είναι αλήθεια αυτό που είπε. Τι. Ότι δεν το περιμέναμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Αυτή η ατάκα που, που αποδίδει και την πραγματικότητα είναι απαράδεκτη για τον ΠΑΟΚ. Όχι ατάκα, η κατάσταση. Η κατάσταση, ναι. Απαγορεύεται να ολιγορείς. Λάθος μπορεί να κάνεις. Λάθος μπορεί επιλογή μπορεί να κάνεις λάθος, παιδί μου. Μπορείς. Πώς θα κάνεις λάθος. Κάνεις, εντάξει. Όταν βιάζεσαι να κλείσεις οχτάρι τώρα, ενώ ξέρεις ότι καίγεται το κόλο σου και μου τον κλείνεις πριν ανακοινώσει προπονητή, κάτσε, ρε φίλε. Τι εννοείς. Ο Σάχοφ ανακοινώθηκε πριν τον Ήβιτς. Ο Σάχοφ πριν τον Ήβιτς. Ναι. Εμείς πονάμε το. Του πάω και ήταν. Ήταν, δεν είχε ανακοινωθεί, θα συνεχίσει. Εντάξει, εσύ τώρα. Πώς εντάξει. Πώς εντάξει. Τόσα χρόνια και είχε το κόλο μου για οχτάρι και δεκάρι. Πώς εντάξει. Εγώ σου λέω το λάθος συγχωρείται. Ένα-δύο λάθη συγχωρούνται. Η ολιγορία στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη απαγορεύεται. Έτσι όπως ήταν δομημένος ο ΠΑΟΚ, για να βάζουμε και μια σειρά να πούμε σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γενικά οι μεταγραφές είναι 35% στοχεία. Αυτός είναι ο μέσος όρος και θα πρέπει να σεβόμαστε τα στατιστικά σε αυτό το κομμάτι. Ο Μίχελ είναι εκεί κάπου. Για μένα. Παραπάνω. Δεν είναι. Ρε Μίτσο. Δεν είναι. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα τι να αρχίσω τώρα. Θα κατηγορώ παιδιά τζάμπα. Δεν κάνει. Λάθος είναι. Μην με βάζεις αυτό το τρυπάκι τώρα. Στην ομάδα αυτή που παίζει πολύ καλά έχουν ρόλο όλοι αυτοί. Και ο Κάμπος με τα στραβά και τα καλά δεν του. Είπα κουβέντα και τον Κάμπος. Και ο Κάνιας και ο Μπίσεσβαρ. Και ο δεν έχει ο Μπίσεσβαρ το ρόλο που θα έπρεπε να έχει το δεκάρι. Και ο Μάτος.
Δεν έχει το ρόλο που θα έπρεπε να έχει το δεκάριο ο Μπίσεσβάρ. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω. Ο Μπίσεσβάρ είναι νωρίς να κριθεί, βέβαια, βασικά, γιατί παίζει 4-5 παιχνίδια τα οποία είναι με μικρομεσαίους. Αυτό είναι δηλαδή και σε ό,τι μεγάλο παιχνίδι έπαιξε δεν υπήρχε. Γιατί να μην τα βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι τόσο. Για μένα δεν έχει να κάνει το παιχνίδι, μάλλον ο τεχνικός διευθυντής, μόνο με τις μεταγραφές. Είναι και άλλα πράγματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Για μένα, παραδείγματος χάρη, ότι η ομάδα είναι συνεχώς σε ένταση, έχει να κάνει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία δεν ελέγχεται. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα στα κόκκινα. Γιατί να είναι στα κόκκινα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί είναι 8ος. Όχι, δεν ήταν από τότε που ήταν 8ος στα κόκκινα. Μόνιμο 8ος είναι φέτος. Από πριν ήταν στα κόκκινα. Συνεχώς είναι στα κόκκινα. Δεν είναι ένας ήρεμος οργανισμός που μπορεί να αντιμετωπίσει μια χρονιά και με. Και πάλι ήρεμα είναι. Τι ήρεμα πάλι είναι. Καλά είναι. 8ος ο ΠΑΟΚ και πάλι καλά είναι. Καλά, δεν θα μου πεις δεν τώρα. Υπάρχει. 8ος. 8ος. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι το εξής. Ότι για μένα ο Μίχελ, οι δυνατότητες του στην αγορά είναι περιορισμένες. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δηλαδή, έχω επιχειρήματα, ρε φίλε. Δεν μπορείς να με πείσεις για το αντίθετο. Ξέρω πώς να αντιμετωπίσουν τα γραφεία, ξέρω τι λέει η αγορά, ξέρω πώς κινείται. Δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, τον κόλο σου να βαράς κάτω, ξέρω ότι είναι περιορισμένο δυνατοτήτο. Και να σου πω κάτι. Δεν την έκανε ποτέ αυτή τη δουλειά. Είναι λογικό. Μπορεί σε 5 χρόνια να είναι ο καλύτερος αθλητικός διευθυντής που έχει στον πλανήτη. Ωραία. Αλλά δεν την έκανε ο άνθρωπος αυτή τη δουλειά ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Και φαίνεται από το γεγονός ότι συμβαίνει στο Γενάρη. Τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αν ένας οπαδός σε ρωτήσει, ρε φίλε. Εντάξει, για τον πολύ την κρούση την έκανε ο Τσιτσιακόφ. Ο Τσιτσιακόφ την έκανε. Για τον άλλον την κρούση την έκανε κάποιος άλλος. Άλλος. Άρα δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που είναι πολύ νομαφρόδητη. Ξέρει και ο ΠΑΟΚ τι συμβαίνει. Ναι, ξέρει και ο ΠΑΟΚ τι συμβαίνει. Άρα, να μην λέμε χάζα στον κόσμο. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία δεν είναι. Είναι άλλο η βιτρίνα, το πώς παίζει η ομάδα που είναι πολύ καλή κτλ. Και είναι και άλλο το τι συμβαίνει από πίσω. Το τι συμβαίνει από πίσω πολλές φορές μπορεί να είναι πιο σημαντικό για το πώς θα παρουσιάζεται η ομάδα. Άκη, δεν μιλάς, αγοράζεις όλο αυτό το διάστημα της εκπομπής. Μετά από το ΠΑΟΚ Παζιάννα, στο οποίο δεν ξέρω αν έχεις καταλήξει, πώς η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Θέμα ικανότητας είναι. Κάποιες από τις ευκαιρίες αυτές έπρεπε να μπουν για να μην έχει νόημα το χάσιμο κάποιων ευκαιριών που, ας πούμε, τώρα δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Κλάους για το πώς τελείωσε τη φάση εκεί στο δοκάρι. Δεν μπορώ να. Ιανουάριο έχουμε και έχει 0 γκολ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ για όλες τις χαμένες ευκαιρίες, γιατί κάποιες ήταν η Ρέντα και η φοβερή. Ιανουάριο έχουμε και τρεις επιθετικοί του ΠΑΟΚ έχουν 4 γκολ. Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι θέμα ικανοτήτων. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περιέγραψε ο Σταύρος, που έχει να κάνει πρώτον με το ότι οι παίχτες δεν έρχονται Ελλάδα. Δεύτερον, ότι και ο ΠΑΟΚ έχει έναν τρόπο λίγο μπερδεμένο που κάνει τις επιλογές του και που παίρνει τις εγκρίσεις για να γίνουν οι τελικές προτάσεις και να κλείσει κάποιο ποδοσφαιριστή. Αν σε αυτή τη δυσκολία προσθέσεις και ότι ειδικά φέτος τα χαρακτηριστικά των παιχτών που πήραμε δεν το έχουν στο σκοράρισμα, δηλαδή ξέραμε την κολβάζει ο Κάμπος, δεν ήταν ανάγκη. Αν σκεφτείς ότι δημιουργήθηκε και αυτό το θέμα με τον Ροντρίγκες, χειρότερες μέρες θα έρθουν. Καλύτερες δεν θα έρθουν. Δεν λύνεται τόσο διαμαγείας η επιθετική δυστοκία. Απλά η ομάδα να συνεχίσει να παίζει καλή μπάλα, να συνεχίσει να παράγει για να ελαχιστοποιηθούν οι εμφανίσεις, όπου πια θα έχει τόση γκίνια, γιατί ένα παρόμοιο περιστατικό θα μπορούσε να έχει συμβεί και στη Λιβαδιά. Απλά η Λιβαδιά δεν μπόρεσε να σου κάνει, δεν της επέτρεψε να σου κάνει ευκαιρίες και μπήκε το ένα γκολ στο 83. Πάλι θα είχαμε γκρίνιες. Και θα μιλούσαμε για ανικανότητα. Το λέγαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Το λέγαμε μετά το μάτσο. Που κρίναμε τις δηλώσεις του Ίβιτς που είπε ότι εγώ και να μην κερδίζαμε θα ήμουν ευχαριστημένος. Δεν είναι έτσι. Και να που ήρθε τώρα παρόμοια περίπτωση, δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να είσαι ικανοποιημένος. Το είπε, είμαι ευχαριστημένος. Όχι. Άρα δεν, άρα δεν το πίστευε κι αυτός. Ναι, δεν είναι. Είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη. Βέβαια, όταν μιλάμε για τη 10η φορά που γίνεται, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, τι ικανοποιημένος να είσαι. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα με ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ. Θα τα αναλύσουμε για να μην αφήνουμε πράγματα στη μέση. Παίξαμε και με πολύ καλύτερη ομάδα από ότι κάποια άλλη. Έτσι. Δηλαδή το έπαιξε πολύ έξυπνα ο ΠΑΟΚ. Με πολλούς αναπληρωματικούς. Δεν έχει σημασία. Επιλογή του ήταν. Ναι, με σημαντικές απουσίες. Επιλογή του ήταν να παίξει έτσι, γιατί έτσι πίστευε ότι. Το ζάρο ήταν να πάρει κίτρινη κάρτα και να μην παίζει. Και να μπει ο Γιάκος που ήταν ανεμικός. Γιατί έπαιζε ο Μαμπουλά το ξεκίνημα, αλλά δύο θα τρώγε ο ΠΑΟΚ. Κατά πάσα πιθανότητα.
Μαζί με το πέναλτι δεν έδωσε του Κρέσπο. Πέναλτι. Δεν το είδα αυτό. Γιατί... πέναλτι, εντάξει. Τι. Ναι, ναι. Του βρήκε το πόδι, ρε, τον βρίσκει. Με Μαμπουλού 90 λεπτά είχε, θα είχε άλλο ένα γκολ, θα το τρώγε. Ναι, πιστεύω. Πως... κατά πάσα πιθανότητα. Καλά, στο τέλος είχαν πάρα πολλά λάθη πίσω. Εντάξει, το συζητάμε. Βγήκε κούραση. Κνευρισμός. Κνευρισμός. Μετά το γκολ. Τον κάνει, τον είδε πω Σάλτερ στη φάση εκεί που την πούλησε. Σάλτερ, γιατί σου λέει δεν γίνεται, δεν μπορώ. Είναι ανθρώπινο. Ναι. Πάει να κερδίσει το φάουλ, πουλάει την μπάλα και φεύγουν τρεις μέναν. Κάτι πήγες να πεις εσύ, Σταύρε. Ναι, για να μην αφήνουμε πράγματα στη μέση. Ωραία, εμείς όταν λέμε κάτι, είμαστε κατασταλαγμένοι στο μυαλό μας. Δεν είναι ότι υπάρχει εκτευρισμός κτλ. Για μένα δεν είναι το θέμα προσώπων του ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει με τη δομή του και την οργάνωσή του. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Εντάξει, και γι' αυτό η ομάδα έχει κακή φιλοσοφία, κακή ψυχολογία και νευρικότητα. Όλα ξεκινάνε από τη βάση, δηλαδή το τι θες να κάνεις. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Όλα ξεκινάνε από τους ρόλους. Τι κάνεις εσύ, κύριε φίλε, γιατί υπάρχεις, ποιος σε καλύπτει αν δεν είσαι καλά, τι γίνεται. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη στρατηγική και την οργάνωση του αγωνιστικού τμήματος. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Όποιον και να πάει, τα ίδια τραβήξει. Ναι. Ο Κάμπος δεν ήταν πέρσι εδώ. Και σήμερα φέτος δεν πάει να τη βάλει την μπάλα με τίποτα. Πάλι χθες κάνει ένα μαλλί. Εδώ διώχνει την μπάλα από τον Κουλούρη μπροστά σε εκείνο το γύρισμα του Πέλκα για να μην το βάλει ο Κουλούρης. Δηλαδή να πείστε αυτό που συμβαίνει. Το είδε στην ίδια φάση. Ναι. Δηλαδή. Δεν. Από εκεί και πέρα είναι παιδιά τα οποία είναι δικά μας και παλεύουν να δείξουν. Τώρα τι να πεις για τον Πέλκα χθες. Είναι σε όλες τις φάσεις μέσα, ρε φίλε. Ναι, είναι πάντα αμαρκάριστος. Είναι πάντα αμαρκάριστος. Κάνει σωστές ενέργειες, παίζει σωστές χρόνους και δεν μπορεί να τελειώσει μια φάση. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Χάνει σε ένα λεπτό τρεις φάσεις. Την τελειώνει στη λιβαδιά. Καταλαβες. Ξαφνικά μόλις αυξάνονται οι απαιτήσεις από αυτόν, σου έρχεται να πούμε αυτό το παιχνίδι. Ως αριστερό χάφε. Ως αριστερό χάφε, εννοείται. Που είναι μέσα στις φάσεις ο αριστερός χάφ Πέλκας. Ναι. Έχει τα συν δηλαδή που είναι αρκετά. Οι 8 τελικές είναι απίστευτο νούμερο. Και έχει και τα μείον. Δεν είναι και 8 τελικές. Έχει και 2-3 assist παρεβάλλε. Ναι. Ναι. Ωραία. Και ως αμυντικό χαφ μετά. Είναι το φάουλ μετά. Την κεφαλιά τη χάνει ως αμυντικό χαφ. Ως αμυντικό χαφ. Έχει πατήσει μέσα περιοχή, εννοείται. Εντάξει, τα στοιχεία που έχει ο Πέλκας στα ποδοσφαιρικά. Δεν μπορείς να διαφορήσεις γι' αυτά. Παιδιά, χθες ούτε στο ανάθεμα, συγγνώμη Ρεάκη, ούτε στο ανάθεμα πάνω να πας να τον κάψεις επειδή είναι ο εύκολος στόχος. Βέβαια. Και επειδή δεν παίρνει 800 και παίρνει 120. Ωραία. Δηλαδή. Είναι να τρελαίνεσαι. Εχθές στην ομάδα μου άρεσαν τα πάντα, εκτός από την τελική ενέργεια, όπου κατά 50% ευθύνονταν ο τερματοφύλακας, κατά 30% η δεδομένη ανικανότητα που οφείλεται ότι δεν έχουν οι παίχτες μας αυτά τα χαρακτηριστικά και υπήρχε και ένα 20% εκπληκτικής γκαντεμιάς. Δηλαδή αυτό που γίνεται στη φάση του μάτος, που η μπάλα μπαίνει μέσα και λες και μια δύναμη τη βγάζει έξω. Στου Μάτου, στου Κλάου, στου Πέτρου. Και στου Κλάου. Στου Τζάλμα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εκεί την ώρα, άμα μπει αυτό το γκολ, τον πιάνει τον Κλάου και του δίνει το χέρι και του λες, ρε φίλε, με αυτή την πίεση μπήκε και έκανε αυτή την κίνηση και αυτή τη φάση και έβαλε αυτό το γκολ. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω ότι δεν έκανε το τέλειο γύρισμα και σουτ. Και πάει και βρίσκει η μπάλα στην καρατιά που κάνει ο αμυντικός, γιατί μόνο έτσι μπορεί να καλύψει. Στην πλάτη του αλουνού, με καρατιά κίνηση. Σαν νίντζα πετάχτηκε. Μόνο έτσι μπορούσε, ρε παιδί μου, να βάλει το σώμα του και να αποτρέψει την μπάλα και βρίσκει και δοκάρι μπάλα. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη και ότι οι αντίπαλοι τερματοφύλακες είναι οι κορυφαίοι. Ο ΠΑΟΚ τους κάνει κορυφαίους. Και τον Χουάντερσον και τον Κυριακίδη. Και τον Ζίβκοβιτς. Και τον Ζίβκοβιτς και τον άλλον της Λιβαδιάς. Και εδώ είναι ο ΠΑΟΚ φταίει. Δεν μπορεί να γίνει πάντα γιατί το ίδιο. Αν τα δύο πρώτα τα βάλεις μέσα. Ο Χουάντερσον, πού έχει ξανακάνει την εμφάνιση. Πουθενά, ρε. Δεν είναι της Λιβαδιάς αυτός. Ή ο Πασχαλάκης που θα ξανακάνει. Εδώ ρε, εσύ ο έκανε... Κυριακίδης κάνει. Εδώ έκανε φανισάρα ο άλλος του Πανελληνιακού, ρε. Θυμάσαι ένα πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, θυμάσαι ένα πρώτο ημίχρονο. Τσαντολίνα Μανταλίνα. Μετά κάτι δεν ήθελε να σκύψει. Πώς το λένε, να πούμε ότι κυκλοφορεί η Φόρτσα σήμερα εκτάκτως. Γιατί τα πιεστήρια πάγωσαν το περασμένο Σάββατο και δεν θέλαμε να αφήσουμε το κοινό δύο εβδομάδες χωρίς εφημερίδα. Τη βγάζουμε σήμερα, δεν βοήθησε η ομάδα με το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα μέσα τα οποία αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς. Και το Σάββατο ευελπιστούμε να υπάρχει και το πρώτο φύλλο που πάω θα έχει να κοινώσει κανένα παίκτη και όχι παίκτη πάνω σε πίεση, όπως σφίξαμε άντε να πάρουμε όποιον βρούμε μπροστά μας. Περιμένουμε κάποιον κανονικό ποδοσφαιριστή να έρθει να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα είναι το επόμενο Σάββατο, Μίτσο, πόσο θα έχουμε, 9 έχουμε σήμερα.
Ναι. 13η, 11η, 4η, 12η, 5η, 13η Παρασκευή, 14η Σάββατο. Ένα μήνα πριν το Αγίου Βαλεντίνου. Ε, καλά τα λέω. Mm. Ε, ναι. Υπάρχουν κάποια μεταγραφικά θέματα στον αέρα, τα οποία θα τα αναλύσουμε μετά το διάλειμμα. Δεν είναι αίτητος πλέον το Burger & Shake. Είναι αίτητος με θερμοκρασίες άνω του 0. Ναι. Ωραία. Burger & Shake στην Κούσκουρα, το κορυφαίο Χάμπουκερ. Πηγαίνετε να φάτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λιώνει στο στόμα. Δεν είναι Χάμπουκερ. Προφιτερόλ είναι. Ωραία. Και πατάτες εκπληκτικές. Burger & Shake στην Κούσκουρα. Δοκιμάστε και θα με καταλάβετε. Η ΠΑΕ Λάρισα θα καταθέσει μήνυση κατά των διαιτητών, λέει. Λίγο πριν το παιχνίδι ΑΕΛ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αναδομώ στην πρώτη ώρα για ανακαινήσεις. Με ρεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, τα κορυφαία στο χώρο σε επιλεγμένα καταστήματα. Ρεγκίναμπάνιου.gr για να ενημερωθείτε πλήρως. Και ο πειρατής στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα και όλες οι Brew Dog από Βαρέλη είναι στις 2 ή 3 κερασμένοι. Επίσης σήμερα στα DEX έχουμε British Pop, βρετανική μουσική, αλλά και Indie Alternative και New Wave. Και βέβαια όλες οι προσφορές του πειρατή ισχύουν, δηλαδή καθημερινά ανοίγει απογευματάκι, έχει τις Τετάρτες όλες τις βαρελίσχες μπύρες μείον 1 ευρώ, έχει take away με 2 ευρώ τα 400 ml, όταν παίζει κάποια ομάδα έχει γιγαντοοθόνες και δείχνει τα παιχνίδια και όταν ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας, έτσι μπορείτε να την πάρετε την μπύρα και να την πιείτε κοντά στο γήπεδο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να πιάσουμε κυρίως τα μεταγραφικά μία προς μία όλες τις υποθέσεις, τι ακριβώς συμβαίνει στην προσέγγιση του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί, γιατί μέχρι τώρα έχει αποδυναμωθεί. Με ποδόσφαιρο θα πορευτούμε κυρίως στη σημερινή εκπομπή. Έπαιξε και ο μπάσκετ χθες, έχασε τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε η ομάδα του Βόλεϊ στο παιχνίδι που είχε. Αυτά σήμερα θα περάσουν σε δεύτερη ημέρα. Μάλλον θα πάμε στο πιο μεγάλο ποσό της εκπομπής με τα ποδοσφαιρικά θέματα και θα διαβάσουμε βεβαίως και όλα τα μηνύματά σας. Είναι μια σχετικά εύκολη εκπομπή αν θέλεις ακροαματικότητα. Λες δύο προβοκατόρικα πράγματα, ανοίγεις και γραμμές και γίνεται ένα απίστευτο πατυρντί. Πονάνε τα μυαλά μας, απαξιώνουμε τα πάντα και έχουμε και μια αίσθηση ότι το κάνουμε για το καλό. Διότι λέει άμα δεν γκρινιάξει το παιδί, δεν πρόκειται να το ταΐσει η μαμά. Τι να κάνετε φίλε, άμα δεν κερδίζει η ομάδα τώρα, εντάξει να λέμε. Αυτή η συζήτηση η μόνιμη. Κερδίζεις γιατί δεν έπαιξες καλά, δεν κερδίζεις γιατί δεν κέρδισες. Δεν είναι. Η νίκη είναι πάνω απ' όλα τώρα, ό,τι και να λέμε. Ναι. Η νίκη είναι πάνω απ' όλα. Είτε μιλάμε για τη Λίβερπουλ, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Α, αυτή η αιχμή δεν μ' άρεσε. Δεν είναι. Τη αιχμή δεν ήταν ωραία. Και εκεί μπορείς να πεις ότι είναι μια ομάδα που παίζει καλή μπάλα, αλλά όταν έχεις να πάρεις τόσα χρόνια πρωτάθλημα, κανείς δεν στέκεται στην άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Σκέψου ότι ακόμα και εκεί που έχει άλλη νοοτροπία και όμως δημιουργούνται θέματα. Ναι. Φαντάσου το αυτό στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, σκέψου ότι ο παδός της Λίβερπουλ δεν έχει το άγχος ότι έχει απλήρωτο έμφυα. Δεν έχει το άγχος ότι μπορεί τον άλλο μήνα να μην έχει δουλειά. Ο δικός μας έχει όλα αυτά. Έχει τα άγχη του και την πίεση του. Και δεν τον βοηθάει και η ομάδα. Έτσι τουλάχιστον ο παιδί μου να διασκεδάζει, να ψυχαγωγείται απρόσκοπτα. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα θέματα, αφού διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Καλησπέρα, παιδιά. Θα σας παρακαλέσω, αν γίνεται σήμερα η αναφορά για το πόσες ευκαιρίες χάσαμε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ή να μιλάμε για γκίνια. Εντάξει, το είπαμε αρκετές φορές. Αυτό ήταν ο προβληματισμός μας το Σεπτέμβριο, άντε και τον Οκτώβριο. Η γκίνια και η ατυχία. Όταν το φαινόμενο πλέον επαναλαμβάνεται και τον Ιανουάριο και μετά για 10-15 παιχνίδια, δεν είναι ατυχία, δεν είναι γκίνια, δεν είναι τυχαίο το ότι οι αντίπαλοι τροματοφύλακες είναι πάντα οι κορυφαίοι. Ο ΠΑΟΚ τους κάνει. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν την ευθύνη και χρεώνονται πλέον με ανικανότητα. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα όταν κάτι επαναλαμβάνεται για τόσες πολλές φορές. Ο 139 σημειώνει καλά για τον Ροντρίγκες, δεν το περίμεναν, για φόρτι έγινε. Όχι, δεν συμφωνώ με το καλά για τον Ροντρίγκες, δεν το περίμεναν. Απαγορεύεται στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη τέτοια υπόθεση να προκαλεί έκπληξη. Από μόνη της και ειδικά αυτή την υπόθεση την οποία τη δούλευε και ο ΠΑΟΚ εδώ και μήνες. Δεν μπορεί να δηλώνεις έκπληκτος, όχι να το δηλώνεις, να είσαι, γιατί δεν είναι το ότι τη δηλώσεις, είναι το γεγονός. Δεν γίνεται. Για οποιαδήποτε τέτοια υπόθεση
να σε πιάνουν οι άλλοι εξαπίνεις. Ναι. Καλά το είπες. Δεν ξέρω αν το γράφω μόνο. Για υπόθεση που έτσι κι αλλιώς και εσύ τις μπρόχνεις. Και την ξανασυνάντησες και μπροστά σου. Δεν ήταν η πρώτη πρόταση. Η τρίτη πρόταση είναι. Ρε παιδιά, όχι Ανσαριφάρτ, πάλι φόλα θα φάμε. Γράφει ο 690 που βλέπει μπροστά τον κίνδυνο και τον σημειώνει και αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανησυχία του. Και θα μιλήσουμε σε λίγο. Ο 718, όταν κλωτσάς με το μύτο δύο φορές από το ένα μέτρο, δεν σου φταίει κανείς. Εντάξει, τώρα είπαμε ότι και να λέει για τις ευκαιρίες, μιλάμε για επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Από πού να ξεκινήσουμε, ξεκινάμε τα σημερινά, όχι από τα χθεσινά. Και μία προς μία τις υποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, για τον Ροντρίγκες, που είναι ένα γεγονός, είναι εκπληκτικό το ότι ο ΠΑΟΚ που έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα και δεν το έχει λύσει και όφιλε να βρει κάποιες λύσεις, να τις αγοράσει, γιατί το είπαμε πολλές φορές ότι αυτό δεν δουλεύεται. Χθες έπαιζε ένα παιχνίδι και την ίδια ώρα ο Γκάρι Ροντρίγκες έφευγε για την Κωνσταντινούπολη. Σιγά μην αποχαιρετήσει ο Ροντρίγκες. Δεν έχει τη δύναμη να αποχαιρετήσει. Έτσι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας τι κάνει ο Ροντρίγκες. Δεν τον κατηγορήσουμε κιόλας. Κοιτάει τον εαυτό του. Δεν έχει τη δύναμη να κοιτάξει τον οποιοδήποτε στα μάτια να του πει τι και πώς. Okay. Την ίδια ακριβώς λοιπόν στιγμή που ο ΠΑΟΚ έδινε ένα παιχνίδι έχοντας ήδη το πρόβλημα του γκολ και έχοντας αφήσει τον καλύτερό του παίχτη, την ίδια στιγμή ο Ροντρίγκες έφευγε από τη Θεσσαλονίκη και φορούσε τα κασκόλ της Γαλατά Σεράι. Δεν μπορεί να μη σε τιμωρεί στο ποδόσφαιρο. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν μπορεί να μη σε τιμωρεί στο ποδόσφαιρο όταν αντιμετωπίζει τόσο ερασιτεχνικά τις καταστάσεις. Δεν είναι μόνο του Ροντρίγκες το θέμα, είναι πολλές καταστάσεις. Είναι το αποκορύφωμα, νομίζω. Είναι αυτό που καταλαβαίνει και το κοινό πλέον, ότι κάτι δεν γίνεται. Δεν είναι πρόβλημα το ότι φεύγει. Δεν είναι. Η πώληση με τα λεφτά είναι ικανοποιητική. Ποιο βέβαια ασχολείται με τα λεφτά. Το θέμα είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία ομάδα του ΠΑΟΚ δήλωσε χθες ότι ξαφνιάστηκε από αυτό το γεγονός. Ότι δεν ήταν έτοιμη. Μακάρι να συνέβαινε τον Οκτώβριο να ήμασταν έτοιμοι, είπε ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά γιατί να μην είναι έτοιμος. Δεν ήταν προσπόληση ο Ροντρίγκες. Δεν βάλαν 20% ποσοστό στο γραφείο. Είχαν δεχτεί βάλει ήδη προτάσεις. Για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται στην αγορά. Όταν σε μια συμφωνία δίνεις το 20% στο γραφείο σε ενδεχόμενη πώληση, η πώληση ξεκινά από τη μέρα που υπογράφεις εσένα ο παίκτης. Θέλεις, παρακαλώ, αυτό να το κάνεις και μια αντιδιαστολή με άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ που τους κατηγορούν ότι δεν έχουν πρόταση. Όταν ένας παίκτης δεν έχει καν μάνατζερ και υπογράφει με τον ΠΑΟΚ, μια ζωή είναι λευκό, πώς περιμένεις να έχει πρόταση από Ιταλίες να γράφει το θέμα σιρήνες από την Ισπανία και από την Ιταλία κλπ. Όπως πολύ σωστά το λες, ο Ροντρίγκες από την πρώτη μέρα που έπαιξε τον ΠΑΟΚ μπήκε σε ένα κουτί, σε ένα περιτύλιγμα και. Και με το Φιόγκο. Έτσι, ήταν έτοιμος για πόλους. Και όταν ήρθε η πρόταση, δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ να το εγκαταστήσει. Φοβερό. Φοβερό, είναι απίστευτο. Γι' αυτό μιλάμε για δομή και οργάνωση. Δεν φταίνουν τα παιδιά στην ομάδα που κατηγορούμε συνεχώς τους παίκτες. Οι παίκτες δίνουν το 100%. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν ποδοσφαιριστή, Έλληνα, ξένο, ωραία, ημιδαπό, αλλοδαπό κτλ. Κτλ. Για το πώς παίζει. Όλοι δίνουν το 100%. Εντάξει, δεν είναι το θέμα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χρόνια τώρα δεν είναι το θέμα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τι κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα που καταρχάς υπήρχε και η δέσμευση, η σωστή δέσμευση, ότι θα τον πουλήσουμε αν το ποσό φτάσει στη ρήτρα, το πλησιάσει. Το οποίο, ήταν okay, η δέσμευση του Γιώργου Σαββίδη, ρε φίλε. Εντάξει, και γενικός του ΠΑΟΚ. Και γενικός του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είδα καμιά είδηση. Καλά, ναι, καλά. Βεβαίως βγήκε διαρροή. Βεβαίως βγήκε. Ναι, τον ναι, την έχασα αυτήν. Την οποία επισημοποίησε και ο Γιώργος Σαββίδης. Καλά κάνανε, αυτό το σωστό. Και δεν το τήρησαν. Και δηλαδή είναι ένας ακόμα λόγος να σε τιμωρήσει μπάλα. Όταν γίνονται όλα αυτά, δεσμεύεσαι για κάτι το οποίο είναι σωστό, να το λες, ότι θα φύγει μόνο να πλησιάσει το ποσό στη ρήτρα και όταν βρεθεί αντικαταστάτης, και δεν το τήρεις. Τον διώχνεις για όποιον λόγο. Πριν βρει τον αντικαταστάτη, τον οποίο δεν τον έχει ακόμα. Μα τον έχει διώξει ήδη. Όταν έχει κάνει αυτή την. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του Γιώργου του Σαββίδη, μου λες και διαρροή που μπορεί να την ξέχασα κιόλας, με τόσα που έχουν γίνει. Εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που δεν παίζει, ο παίκτης έχει φύγει. Θα μπορούσε να μην παίζει 15-20 μέρες και να παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
Ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είτε παίζει, είτε έχει φύγει, είτε δεν παίζει, είναι φευγάτος δε Μίτσο. Τι να κορυδευόμαστε τώρα. Ο Ανσαριφάρτ, που ο ΠΑΟΚ είναι στο κόλπο, εγώ πιστεύω ποτέ δεν θα έρθει, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Εντάξει. Παίζει με τον Πανιόνιο. Παίζει, προσφέρει. Χθες είναι σε πέντε φάσεις μέσα. Ξέρω εγώ δεν κάνει γκολ, αλλά είναι εκεί. Που τους έχουν βρει γκόμενες στο μεταξύ του Πανετολικού Πανιόνιου, όπου τον βρίσκει. Πατακιούτα, τέλος πάντων. Ωραία. Δηλαδή ο Πανιόνιος έχει τρόπο να πείθει τον παίκτη να παίζει και να βοηθά και δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Αφού συνδέει τα δύο θέματα. Ναι. Και ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει ακραίο, προσπάθειες κάνει, μια με τον Λεωνάρντο, δύσκολη, την έχασε. Μια με τον Πορτογάλο, αυτό που είναι επίσης δύσκολη περίπτωση. Δίνει μάχη δηλαδή, δεν έχει κάτι κλεισμένο. Θα αναφερθούμε στον Γουίλσον Εντουάρντο. Δεν θέλει ο Ροντρίγκες να παίξει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λέγεται. Ναι. Ούτε εμείς τον θέλουμε λοιπόν. Ναι. Μη σώσει. Και παίξει ποτέ. Ο Ασαριφά θέλει, που τον παρακαλάς 20 μέρες. Όχι, προφανώς και δεν θέλει. Τότε γιατί τον παρακαλάς. Εμένα ρωτάς. Προφανώς γιατί δεν είχε ποτέ. Με τον ένα να έχει τη στάση την αυστηρή. Όποια να είναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω. Και με τον άλλον, τον ξένο, τον Ιρανό, το πουθενά, τον 150.000 παίκτη που έχει 4,5 γκολ στη Λίγκα, να τον παρακαλάς 20 μέρες. Είναι αδιανόητο. Και να φας και την κεφαλιά. Ίσως να φας την κεφαλιά που θα είναι. Τον πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Ναι. Ο οποίος σου ζητούσε 700.000 και δηλαδή θα έπρεπε να κόψει την κουβέντα. Πει σαν αγοράκι. 150. 120. 120 λες εσύ. 150 ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Ναι. Και με 0 γκολ στην Ισπανία σε 14 παιχνίδια. Εντάξει. Αλλά απλά και καλό φτάσαμε είναι σε τέτοιο σημείο που να λέμε ας πάρουμε αυτόν έστω γιατί ξέρουμε ότι από πίσω δεν έχει τίποτα. Που μιλάνε με τους Ζοζούλια. Χριστός και Παναγία. Χριστός και Παναγία. Αν γυρίσει ο Σάλπι πίσω θα γελάει 10 μέρες. Μεγάλος Αλπιγκίδης. Τεράστιος. Τεράστιος. Τι ωραία που επανέρχονται κάποια πράγματα. Μπαίνουν στη θέση τους. Ζουζούλια. Ναι, αυτό σου λέω. Τι ωραία μπαίνουν στη θέση τους κάποια πράγματα. Τον Ηλία Αναστασάκο να πάω παρά του Σπάρτη. Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο. Πόσο να είναι τώρα, 60-62, παίζει 20 λεπτά. Άνετα. Άνετα. Γι' αυτό λέω ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ έχει φροντίσει. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας όσοι ακούτε τέλος πάντων, όσοι καταλαβαίνετε το πνεύμα μας, το πώς μιλάμε, το πώς σκεφτόμαστε. Το γιατί έχουμε εκνευρισμό εδώ και κανένα δίμηνο, γιατί το βλέπουμε να έρχεται. Εντάξει. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που το ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί άψογα. Άψογα, ρε. Δηλαδή δεν μπορείς να τον πιάσεις από πουθενά και έχει ξεχάσει ότι είναι ποδοσφαιρική. Έχει ξεχάσει να συμπεριφέρεται σε ποδοσφαιριστές. Ωραία. Έχει ξεχάσει να ελέγχει την αγορά. Έχει ξεχάσει να σέβεται τον γκρουπ του. Έχει ξεχάσει να έχει κανόνες στο τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Τι Ανσαριφάτη θες 700 αγοράκι μάτι στο σύστημα σου. Πήγαινε όπου γουστάρεις. Ωραία. Τι έγινε Ροντρίγκες, δεν θες να παίξεις. Όχι αγοράκι μου, σε πήρα από την Έλτσε που έχεις κάνει 2,5 παιχνίδια. Ωραία, θα παίξεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Ωραία. Και αν δεν παίξεις και αν σε δω ότι δεν βάζεις τα πόδια στη φωτιά, δεν σε στέλνω στη Γαλατά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ποδοσφαιρικά είναι ένα κλαμπ το οποίο αδυνατεί να κατανοήσει τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ωραία, στο ποδόσφαιρο. Ο Μίτσος το εκλαμβάνει αυτό όσο το ποδόσφαιρο τον τιμωρεί. Γιατί ξέρω εγώ με το που έφυγε ο Ροντρίγκες έκανε 28 τελικές. Ωραία, και δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο τον τιμωρεί για άλλους 70 λόγους από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ όταν θα κάνει γκέλα θα την πληρώσει. Άσε και το κομμάτι της τιμωρίας από τον νόμο του ποδοσφαίρου και πήγαινε λίγο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και δες πώς εμπνέεις έναν κόσμο αν τυχόν συμπεριφερθείς έτσι στο θέμα Ροντρίγκες. Δηλαδή πόσο καλύτερα θα ήμασταν εμείς σαν περηφάνεια, σαν δέσιμο συναισθηματικό με την ομάδα αν ξέραμε ότι η διοίκησή μας του είπε του Ροντρίγκες «Αγόρι μου για να φύγεις, πρώτα θα ματώσεις για τον ΠΑΟΚ. Θα βάλεις τα πόδια σου να κερδίσουμε κάτι από τους στόχους τους φετινούς και εγώ θα σε κάνω κορδέλα και θα σε στείλω στην Γαλατά». Τώρα που βλέπει ότι η πρώτη δήλωση του Ροντρίγκες είναι «Έρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Τουρκίας», δεν θα σε γλεντήσει ρε Μίχελ ρε Παράγοντα ρε Σαββίδη. Θα σε γλεντήσει και θα πει «Είναι αυτοί εκεί και δεν κάνουν αυτά που θέλω εγώ να δω από την ομάδα μου».
και μας γλεντάει ο Πάσα ένας. Δεν υπάρχει πλέον συναισθηματικό δέσιμο του μέσου οπαδού με την διοίκησή του, γιατί αυτά που θα έκανε ο οπαδός αν ήταν στη θέση τους απέχουν παρασάγκας από την πραγματικότητα, από αυτό που κάνουν. Και υπάρχει και μία, δηλαδή, δεν νιώθουμε περήφανοι για δύο πράγματα. Επειδή εμείς μιλάμε με ποδοσφαιρανθρώπους πάρα πολλούς. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, με 10-15 ανθρώπους που είναι του ποδοσφαίρου. Το τι θέματα τίθενται για την συμπεριφορά του ΠΑΟΚ γενικότερα σε θέματα ποδοσφαιρικά και έχουν και δίκιο, δεν μπορείς να πεις τίποτα, είναι να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι. Και η ομάδα είναι καλή, είναι κρίμα αυτό το οικοδόμημα, ωραία, να μην έχει εξέλιξη. Είναι κρίμα, ωραία, η μετριότητα κάποιων στελεχών να σε τραβάει προς τα πίσω. Είναι κρίμα να μην έχουμε κατανοήσει, ωραία, πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι για τον ΠΑΟΚ να κάνει 10 βήματα παραπάνω. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ό,τι έγινε, έγινε. Θα είναι μεγάλο κρίμα και έγκλημα να χαλάσει αυτή η ομάδα και να μην πιστεύουν πλέον και οι παίχτες και οι προπονητές στη δουλειά τους. Επειδή δηλαδή δεν μπαίνει μπάλα μέσα και επειδή δημιουργούνται θέματα από τη βαθμολογία, από τα αποτελέσματα, να αρχίσουν να αμφιβάλλουν και να εκνευρίζονται και να απογοητεύονται. Και ενώ ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία πράγματι να κάνει και τα δύο βήματα μπροστά να φτάσει σε άλλο επίπεδο, να μείνει τελικά 2-3 βήματα πίσω. Θα είναι τρομακτικό πρόβλημα. Ο Πορτογάλος λοιπόν, ο Γουίλσον Εντουάρντο που παίζει και ανήκει στην Μπράγκα, ένας 26χρονος ποδοσφαιριστής που παίζει στα άκρα από τα αριστερά. Και δεξιά. Ναι. Αλλάζει συχνά ομάδες, δηλαδή το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει παίξει στη Sporting, στην Εντεχά και τώρα στην Μπράγκα. Φοβερά νούμερα φέτος. Φέτος μόνο όμως, εντάξει, γενικά τα νούμερα του είναι πολύ μέτρια. Και πέρυσι καλούτσικα ήταν. Δημόσια, και πέρυσι 14-2 είχε. Πέρυσι και σε Sporting και σε... Όχι, πέρυσι 14-15. Σε Sporting και στην The Hague. Δεν είναι απλή υπόθεση. Συμβόλαιο τελειώνει το 18. Ενδιαφέρθηκε, το ψάχνει. Μιλάει κιόλας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πώς θα πείσεις τον παίκτη να έρθει στην Ελλάδα. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Ο Ροντρίγκες προτίμησε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Τουρκία όπου σκάνε 4 βόμβες τη μέρα. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει αυτό. Για το επίπεδο του πρωταθλήματος. Θα πάμε όμως να παίξω καινούργιο γήπεδο της Γαλατά που έχει 60.000 κόσμο κάθε παιχνίδι. Εντάξει. Και θα αφήσει βέβαια την Ελλάδα όπου θα παίζει στη μισοάδια τούμπα και όταν παίζει εκτός έδρας, ωραία, θα παίζει σε γήπεδα που έχουν 5.000 θέσεις. Ωραία, τα καθίσματα έχουν να πληθούν 74 μήνες. Ωραία, και δεν έχουν πορτοκαλί μπάλα για να παίξουν σε παιχνίδια με χιόνι. Εντάξει, θα πάρει και πολλά λεφτά. Ναι, ρε, αγόρι μου, μπορείς να δώσεις και εσύ τα πολλά λεφτά. Σχετικό αυτό. Ναι, δεν παίρνει λίγα. Με το Λεωνάρντο, λοιπόν, έγινε προσπάθεια, αλλά δεν. Θέλω να πούμε ότι πραγματικά επιβεβαιώνω ότι δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ να καλύψει το κενό του Ροντρίγκης. Στην επίθεση το ξέρει το πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει αποφασίσει να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στη θέση του Φορ. Και εκεί φτάνει η μέρα σήμερα για τον Ασαριφάρ, μετά από τόσο καιρό, να περιμένει ακόμα ο ΠΑΟΚ να... Τον Ασαριφάρ, εντάξει. Εγώ έχω ένα γκολ παραπάνω από τον Κουλούρη. Αυτό να. Πόσα, 4 δεν έχει φέτος. Ναι, 5. Α, 5. Στο Πανιόνιο. Ούτε αυτός είναι κλεισμένος σε καμία περίπτωση. Το είπα και χθες στην τηλεόραση, το λέω και σήμερα. Ο Πανιόνιος και τα Γιάννα είναι τα πιο πετυχημένα ποδοσφαιρικά project της Ελλάδας με διαφορά από τον επόμενο. Και είναι τα project τα οποία μπορεί να σε κοροϊδέψουν για το τι παίκτες διαθέτουν. Έδωσε ο Πανίνιος το Μπουμάλ. Γελάν και τα τσιμέντα. Δεν. Έδωσε το Χατζησαΐα. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Έδωσε το Πανίνιος, ποιον άλλο έδωσε από την καλή του ομάδα των τελευταίων ετών. Ποιο πούλησε. Πανιωνίος. Ναι. Όχι, ο Ζωάνης παίζει. Ποιον άλλο πούλησε. Θα πουλήσει και τον Ασαριφάρ τώρα και θα δούμε. Σε εμάς πούλησε τον Χατζησαΐα. Ναι. Χατζησαΐα πούλησε, Μπουμάλ πούλησε. Δεν τα έχει καταφέρει, ούτε ένας ούτε άλλος. Τα Γιάννενα, έφυγε ο Τσουκαλάς. Έβαλε τον κόλ τώρα με την ΑΕΚ. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Ωραία. Ποιον άλλον έδωσαν τα Γιάννενα. Ο Χαρίση. Ο Χαρίση, φταίμε εμείς για το Χαρίση. Ας το πάμε παρακάτω.
Το Βελίδη. Δεν παίζει. Είναι τερματοφύλακας. Ναι. Ναι. Είναι πετυχημένες ομάδες με πανέξυπνους ανθρώπους πίσω από τις βιτρίνες. Ωραία. Που ξέρουν... Τον Μπακασέτα, λέει ο φίλος. Τον Μπακασέτα, βεβαίως. Δεν ακούμπησε. Πώς το γλιτώσαμε αυτό, ρε φίλε. Γεια σου, φίλε, που μας ενημερώνει. Πώς το γλιτώσαμε, αυτή τη φόλα, πώς την γλιτώσαμε. Με την κοιλιά τη δικιά μου ήταν πέρσι και πήγαμε να δώσουμε 1 εκατομμύριο. Κεφαλικό θα πάθαινα. Κι άλλο τον Μπακασέτα. Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέει ο Σταύρος για το ότι. Όπως οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι βγάζουν παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν σε άλλες χώρες, έτσι και ο Πανιώνιος αποδεικνύεται μέχρι στιγμής ότι έχει παίκτες που δουλεύουν στο δικό του σύνολο, αλλά εκτός. Δεν είναι της ποιότητας αυτής. Έχουν ένα πολύ καλό κλίμα. Ο Σιώπης δεν θα έπαιζε σε άλλη ομάδα. Ούτε για πλάκα. Σε μεγάλη. Ναι. Ούτε για πλάκα. Δεν ξέρει μπάλα. Πήρε τον Κουρμπέλο Παναθηναϊκός. Ωραία. Θα δούμε. Ο χαφ του Παναθηναϊκού, ρε φίλε, άμα δεν ξέρει μπάλα, τι να το κάνεις. Και τον πήρε και πολλά. Και τον πήρε και πολλά. Είσαι χαφ του Παναθηναϊκού, γίνεται να μην ξέρεις μπάλα. Αδιανόητα πράγματα. Πραγματικά, ώρες, ρε φίλε, θα πάω στη σχολή προπονητών, να ξέρεις. Και θα πάω να δηλώσω αθλητικούς διευθυντής από εδώ και πέρα. Δηλαδή να τρελαίνεσαι με αυτά που βλέπεις. Εκτός αν τόσο στα παπάρια του, συγγνώμη για την έκφραση τώρα γιατί έχω ανακτήσει, είναι αυτοί που δουλεύουν για τις ομάδες, που το μόνο που τους ενδιαφέρουν είναι πώς θα κάνουν κανένα μουχαμπέτι και θα βάλουν κανένα τάλιρο στην τσέπη. Εντάξει, μόνο έτσι μπορώ να δικαιολογήσω αυτά που γίνονται. Και δεν αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, αλλά αναφέρομαι γενικά. Μόνο έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω. Η ΑΒ. 1, 2, 3. Ωραία, να μην μπορείς να πας από το 1 στο 3. Ήξερε, όλοι. Ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι έχει θέμα και στο εξαροχτάρι. Τέλος πάντων, εκεί αποφάσισε να ενισχυθεί, να βρει παίχτη που θα πατάει περιοχή, θα έχει κάποιο γκολ να βοηθήσει και από εκεί στο σκοράρισμα. Κοροβέσεις, μου λέει ο φίλος. Δεν έπαιξε ούτε ο Νικολάκης. Καλά, εντάξει. Παρότι το συμπαθούμε και τον κάνουμε και τον αγαπάμε, ναι, δεν έπαιξε. Πού να. Ναι. Εξαροχτάρι, υπάρχει αυτή η υπόθεση του Εντόι τη Σανζέ. Ξέχνα το και αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν το πιστεύω. Από την αρχή έχει που είδα. Έχει επιβεβαιωθεί από τη Γαλλία βεβαίως έτσι ότι έγινε η προσπάθεια, έγινε η κρούση. Δύσκολη περίπτωση. Ρε φίλε, το να κάνω κρούση. Άμα κάτσω και σου πω στο διάλειμμα με ποιον μιλούσε ο Μίχελ, θα φύγεις από το παράθυρο. Πάμε να θες να κάνω εγώ κρούση στον Μπούσκετς για κάλυψη του Κάνιας. Να κάνω κρούση στον Ματουιντή, γιατί χρειάζομαι ένα εξαροχτάρι. Να κάνουμε και μια κρούση, ξέρω εγώ, σε ποιον να κάνουμε, ρε εσύ, Χρήστο. Να γουστάρουμε. Κριεσμάν, καλός είναι. Και περιφερειακά παίζει και κορυφή παίζει. Να κάνω κρούση Κριεσμάν. Όπως τότε έγραφε ο μεγάλος Σαπάρε, φίλε, στην Ιταλία για Μπίρχοφ ο Φυρός, που είχε κάνει 34 γκολ στην Ουντινέζε. Πάει να τσεκάρει Μπίρχοφ, τι είχε γράψει ο Σαπάο τεράστιος, φίλε. Τι ωραία περνούσαμε τότε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Ναι, ναι, ώρα να ακούσουμε, Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για τα πρώτα αναψυκτικά light με φυσικά μόνο γλυκαντικά. Νέα Lux Plus and Light. Τα μόνο αναψυκτικά light αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus and Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus and Light. Η φύση χαμογελά. Δεν είναι σωστές εκφράσεις οι οποίες ακούγονται εκτός αέρα για ένα θέμα το οποίο μας ενημέρωσε η Ελένη Μπούντου. Δεν είναι σωστές εκφράσεις. Ναι, εννοείς ότι πρέπει να ακουστούν στον αέρα αυτό. Όχι. Όχι, δεν είναι ντροπή, σωστό αυτό που γίνεται. Να μιλάτε που δεν χαρίζουμε στον κόσμο τις ιδέες μας, τις απόψεις μας. Για έναν άνθρωπο ο οποίος φόρησε τον άλλο του ΠΑΟΚ.
Κάτι θέλω να πω. Ήθελα να πω ότι την Τετάρτη το παιχνίδι είναι το πιο κρίσιμο του μήνα. Εννοείται. Πες να μου κλείσει το εισιτήριο. Ναι, ναι, καλά. Το ποιο εισιτήριο, ρε. Ναι, ναι. Το ξενοδοχείο. Οδηγό να βρείτε. Τι οδηγό, ρε. Εσείς που θα πάτε στο ένα, δεν το οδηγώ γιατί έχετε ένα θέμα με τους οδηγούς. Από ό,τι ενημερώθηκα. Γιατί εγώ δεν θα έρθω. Γιατί δεν θα έρθει. Γιατί. Πήγαινε. Δεν θα έρθω. Πήγαινε. Όχι, εσύ οι ανάγκες του ρεπορτάζ. Όχι. Το Γκόρκα πάνε στα δύσκολα. Άσε ρε, έμαθε ότι θα έχει χιόνι, γι' αυτό. Σε τι κότα είναι. Καλά, καλά. Καλά με τον άλλον που πήγαμε τις πράσεις, ανέβηκε κάποιος στο δρόμο με 120 χιλιόμετρα. Καλό είναι στην πορεία. Εγώ στην Τρίπολη δεν ήσουν. Όπου να είναι τους πήγα. Όπου να είναι, δεν μπορεί να φανταστείς. Αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν το βρίσκαμε ποτέ. Πάμε σε έναν δρόμο που μας βγάζει αυτό το. Να μην πω. Σε ένα δρόμο ότι είναι το αεροδρόμιο. Ναι. Και βγαίνουμε σε ένα απίστευτο αδιέξοδο με καταιγίδα και ξαφνικά ρε φίλε, πώς ανάβει μια σιρήνα, ένα περιπολικό. Το στείλω Θεός. Ναι. Περιπολικό δίπλα μας, στο πουθενά. Πού πάτε ρε παιδιά, στο αεροδρόμιο. Πού πάτε βρε καημένοι, ελάτε από πίσω μας. Μας έσωσε το περιπολικό. Μας έσωσε. Μια φορά υπάρχει και ένας άνθρωπος του Πάκου. Θέλω να βρει περιπολικό και χαίρεται. Εντάξει. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Στην επόμενη εκπομπή. Με πειρατή. Όλες οι BrewDog από Βαρέλη σήμερα 2+1 δώρο. Πειρατής, ζεστασιά, σούπερ ατμόσφαιρα και με πάρα πολλές προσφορές και Burger and Shake. Burger and Shake ρε φίλε, ο πρώην αίτητος αλλά παραμένει κορυφαίο χάμπουργκερ στον πλανήτη, στην Κούσκουρα, στα παλιά τα Goodies. Πηγαίνετε εκεί να καταλάβετε τι εννοώ, με τις πιο ωραίες πατάτες κομμένες στο χέρι, στο σωστό χρώμα, αλατισμένες όπως πρέπει, το χαμπουκεράκι να λιώνει, να φεύγουν τα ζουμιά από τα πλάγια. Τι να... τι ωραία. Και regina.banio.gr για αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη γρήγορα στο διάλειμμα. Για μηνύματα δικά σας επιστρέφουμε, με γραμμές επιστρέφουμε. Με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος δοκιμάζεται, είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Αυτό το ότι οι συνάδελφοι εδώ στα διαλύματα μετατρέπονται σε οπαδοί και μιλάνε ως οπαδοί για διάφορους ανθρώπους είναι απαράδεκτο. Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα που να υποθούν θα υποθούν. Αυτό που κάνατε εκτός αέρα ήταν. Τι εσύ το λες να υποθούν, εμείς λέμε να υποθούν επιτέλους στον αέρα. Αυτά που λέγατε. Τίποτα, εκτός αέρα, μας δίνει ότι. Παριθάνοντας τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ είστε δημοσιογράφοι. Ντροπή, γιατί έτσι αντιδρούν οι οπαδοί. Δεν ήταν η δημοσιογραφική αντίδραση αυτή. Στο. Οι μεταφρασμένες στα αγγλικά βρισχές για να τις καταλάβει ο παίχτης. Έτσι. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Ο πρώην παίκτης, να δεν με νομίζει κανείς ότι είναι παίκτης. Μέχρι να ανακοινωθεί είναι παίκτης μας. Δεν υπάρχει κάτι να υποθεί για το χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή. Με ό,τι και να υποθεί. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι το μάτς έγινε με μείον 5 βαθμούς σε ένα γλωτάπιτα παγωμένο και πάρα πολύ σκληρό. Ούτε αυτό επηρέασε τον ΠΑΟΚ. Οι φάσεις βγήκαν και πάλι. Συνδυασμοί έγιναν, ενέργειες. Εκπληκτικό συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ. Με πολύ καλές αποστάσεις. Αμυντική συμπεριφορά καλούτσικη. Όχι, την καλούτσικη, εντάξει. Ναι. Φάμε τον κόλτα, γίνεται μια φάση που δεν πρέπει να τη φας ποτέ. Μια προσπίση του Γιάκου βγάζει τέταρτη τον Ακώστα. Να τα λέμε ναι, όλα. Στη μεγάλη διάρκεια όπου κυνηγάς και θα πάρεις ρίσκο, δεν εκτίθεσαι. Στη μεγάλη διάρκεια του αγώνα. Ναι, ναι. Όχι, δεν εκτίθεσαι. Μέχρι το 80 δεν εκτίθεσαι. Μετά εκτίθεσαι. Ναι, εντάξει. Να τα λέμε όλα σου. Φάσεις με κάθε τρόπο δεν το τελείωμα. Κακά τελειώματα. Κάκιστη ψυχολογία. Κάκιστη. Νομίζω ότι τη βλέπουν την αιστεία όλοι, λες και είναι δύο μέτρα, λες και παίζουν σε μπακότερμα. Αυτό πιστεύω. Δεν μπαίνει με τίποτα. Αυτό που κάνει ο Μιστακίδης είναι αδιανόητο. Παίρνει μπάλα από πάνω του. Όχι, ρε. Δεν το πιστεύει καν. Δεν το πιστεύει. Τι δύσκολο. 20 πόντους άλμα είναι. Τι είναι. Μα δεν την περιμένει την μπάλα. Δεν πιστεύει ότι θα πάει μπάλα εκεί πέρα. Τον μπερδεύει λίγο ο αέρας. Νομίζω κάπου βρίσκει κιόλας. Φοβερά πράγματα. Φοβερά για να μην μπει μπάλα μέσα. Χάνει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι, χάνει η ευκαιρία να πάει στους 23, να πλησιάζει εκεί στη δεύτερη θέση. Όπου αν μιλούσαμε με τη χθεσινή νίκη για την πραγματική βαθμολογία θα ήταν στους 26 δηλαδή και θα ήταν δεύτερος. Και θα υπήρχε μια λογική και στη διαφορά που υπάρχει από τον Ολυμπιακό, αλλά και είναι αυτό που λέγαμε ότι θα διορθωθεί η βαθμολογία. Θα διορθωθεί, αλλά με παιχνίδια σαν το χθεσινό. Αργεί λίγο. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι κάποιες νίκες με αντιπάλους. Κάτι παραπάνω από τα μέτρα μας. Ναι. Ναι, ναι. Και με το που. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τα Γιάννη να παίξανε χθες. Ούτε και τα Γιάννη είναι ίδιο επίπεδο με το Λιβαδιακό ήταν χθες. Δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Απλά είναι πιο οργανωμένη η ομάδα και βγήκε 2-3 φορές καλύτερα από τον αντίπαλό μας.
Εκεί στη φάση του γκολ είναι λάθος του κουλουρί. Όχι, όχι. Το πρώτο, η πρώτη είναι επαφή με την μπάλα. Είναι λάθος του παίκτη που πιάνει το πρώτο δοκάρι. Είναι αυτός που δίνει δικαίωμα στο να γίνει ένα μπουμπούλα. Έχει βγει πρώτος παίκτης των Ιωαννίνων στο κόρνερ. Τη πάει πίσω, μετά γίνονται οι κόντρες, μετά ο Τζιμόπουλος κάνει το αυτονόητο, σημαδεύει την ανοιχτή γωνία και σκοράρει. Για τον προπονητή και τη δουλειά του δεν μπορούν να υποθούν πολλά πράγματα και το λέω αυτό γιατί διαβάζω ένα μήνυμα από που ορμόμενος χθες δημοσιογράφος είπε ότι ο Ίβιτς θα πρέπει να ακούει τις καμπάνες Αγίας Βαρβάρας. Που ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο των τελευταίων ετών και πραγματικά όπως λέτε και βλέπουμε και εμείς αδικείται από τη δίκησή του. Δεν ελέγχεται από το πρόσωπο που παρουσιάζει η ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου. Εχθές υπήρξε μια ένσταση και στην ομάδα μας γράφτηκε από έναν, αλλά και γενικά το διάβασα στο Facebook ότι δεν έγιναν πολλές ερωτήσεις στον Ίβιτς. Τι ερωτήσεις? Τι να ρωτήσεις? Τι να πεις, δε. Θα μπορούσε να ρωτήσει και τον Περέιρα. Του Περέιρα προφανώς είναι λάθος το ότι μπαίνει στο 85. Όταν έχεις τέτοιο τρίτη θέμα. Σου αλλαγή όμως δεν μπορείς να την κάνεις νωρίτερα. Χάνεις την Τούμπα. Χάνεις την Τούμπα και ρισκάρεις. Και οι δύο πρώτες αλλαγές που έκανε ήταν με επιθετικό προσανατολή. Ναι, ο Περέιρα είναι πιο ουσιαστικός. Α, και φέτος και αυτός τα έχει χάσει τάχαστα. Αλλά έχει ένα ταλέντο. Βλέπεις ότι στο μάτος δίνει έτοιμο γκολ. Όλα τα γεμίσματα του είναι εύστοχα. Κερδίζεις πολλά στημένα τα οποία ο Μπίσης Βαρ δεν τα εκτελεί καλά. Έχεις τον Περέιρα. Κέρδισε 14 κόρνερ. Απλά από κάποια φάση και μετά νομίζω ότι η αλλαγή του Μπίσης Βαρ με τον Περέιρα και όχι του Πέλκα με τον Περέιρα ήταν επιβεβαιωμένη. Ναι, ναι. Άργησε πάρα πολύ στον Περέιρα. Ναι. Αλλά εντάξει. Ο Μπίσης Βαρ από το 60 και μετά δεν υπάρχει. Δεν κάνει μόνο λάθη. Μπροστά στο γενικό κακό, αυτή είναι μια μικρή παραφωνία το πότε μπήκε ο Περέιρα. Και αυτό είναι και θέμα της στιγμής. Εντάξει, okay, ναι, δεν έχει να κάνει με το πώς στείνεται μια ομάδα. Μετά δημιουργούνται ειδικές συνθήκες. Okay, εκεί ξέρω εγώ, ο Ίβης μπορεί να έκανε και ένα λάθος, αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι η ομάδα παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ καλός. Έχει ανέβει και ο Τσίμιροτ πολύ. Ωραία, ο Τσίμιροτ κάνει όργια τώρα τελευταία παιχνίδια, εντάξει. Δηλαδή δεν κάνει λάθη. Την Τετάρτη είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι του μήνα. Είναι μάτς κυπέλου. Εκεί δεν πρέπει να είναι απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι. Εκεί είναι η μαγιά πώς θα τους κρατήσεις και πώς θα τους έχεις. Έχουν πάρει και πολλά παιχνίδια σε οι ίδιοι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ τώρα έχει να κάνει. Εδώ ελέγχεται ο Ίβιτς. Γιατί όποτε πάει να κάνει το rotation, κλαίμε με μαύρο δάκρυ, εντάξει. Εδώ ελέγχεται. Εδώ τώρα να πεις τι θα κάνει Τετάρτη. Και την Κυριακή μετά παίζει τη Λάρισα. Παιχνίδι που είναι πόλεμος. Δεν είναι δηλαδή. Είναι ειδικών συνθήκων. Τη Λάρισα των 13 βαθμών. Που είναι 5 βαθμούς μεν κάτω από την, πάνω από την ζώνη του υποβασμού, αλλά η Βέρεια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Είναι μάτς πόλεμος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής και με τα μεταγραφικά, τα οποία είναι στον αέρα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι κλείνει ο ένας ή κλείνει ο άλλος. Το Ανσαριφάι περίπτωση έχει και πάλι μπλέξει. Ο Ολυμπιακός για τους δικούς του λόγους, είτε επικοινωνιακούς είτε ουσιαστικούς, ξαναμπαίνει σε αυτή την υπόθεση. Είπαμε για τον Πορτογάλο της Μπράγκα ότι ναι μεν έγινε η κρούση, αλλά δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Για τον Λεωνάρντο, για τον Εντόι, για τον Ροντρίγκης που έφυγε. Θα ανοίξουμε γραμμές για να ακούσουμε δικές σας απόψεις 23-10-287-888 για ό,τι εσείς βλέπετε. Πολλά μπράβο στους 3-4.000 που άντεξαν χθες, 2 ώρες στους μείον 5 και στους μείον 6. Δώσαν μάχη και αυτοί νομίζω, μπήκαν στο παιχνίδι και οι όρθιοι οπαδοί. Όποιος ήρθε χθες στο γήπεδο, ή όποια, νομιμοποιούνται να λένε εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Μάλιστα. Εξαιρούνται αυτοί εκτός Θεσσαλονίκης βέβαια. Ωραία που ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να έρθουν στην Τούμπα. Αλλά από τους Θεσσαλονικείς, αυτοί που ήρθαν, ρε φίλε, ναι, δεν έφυγαν ποτέ. Έδωσαν τη μάχη. Έδωσαν τη μάχη με την πίεση που άσκησαν σε όλα τα επίπεδα. Αλλά η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές για όποιον θέλει να συμμετέχει, για όποιον θέλει να πει την άποψή του για τα μεταγραφικά, για την ομάδα, για το ποδόσφαιρο που βλέπει, αλλά και για αυτή την δύσκολη πραγματικότητα της βαθμολογίας. Πολύ δύσκολη. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να βλέπεις αυτόν τον Ολυμπιακό στους 37 και τον ΠΑΟΚ στους 20. Για τη δική μας ψυχική υγεία μην μπείτε φουριόζοι και απαξιωτικοί ή έτσι θυμωμένοι. Ελάτε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, μια ανάλυση γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει βασικά. Άστο το γιατί συμβαίνει. Τι να κάνουμε να βοηθήσουμε αυτήν την ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο
να γίνει και ουσιαστική. Με τον Ιταλό, το κέντρο μπαταρίας, δεύτερη ώρα μαζί μας, για να αλλάξει την μπαταρία όπου πάθει ζημιά. Με Beta Auto Center στη Μοναστηρίου, 299, το πιο σύγχρονο συνεργείο της πόλης. Με τη Ρέμβη, βεβαίως, και σήμερα Μύθος και Κορώνα με 3 ευρώ. Και με τη Citroën Γιανίρης που έχει το Set 3, το οποίο μπορείτε να το κάνετε test drive αν τηλεφωνήσετε στο 2310-546-400. Πάμε γρήγορα, 4 φίλοι περιμένουν. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Τα είπαμε και πριν βασικά. Δημήτρη Σταύρο, αν είναι να πάει στο Ρασταλιφάτ, πάνε πάρε το Βαγγέλη του Μάντζιου. 6 μήνες, 1 χρόνο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική σε σχέση με τον Ρασταλιφάτ. Για μένα έτσι μου βγαίνει. Πιστεύω ότι ξέρει και καλύτερη μπάλα, θα βάλει και περισσότερα γκολ. Για ποιο λόγο δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βρίσκει τώρα. Έχει πολλές ομοιότητες με τον Αθανασιάδη και τον Κουλούρη. Μπα, πιο κοντολαρισμένος είναι ο Μάντζιου. Δεν, απλά δεν είναι αθλητικός. Πιο γρήγορο παίκτης. Δεν πεσάρει ποτέ. Ο Μπολί αυτός της Σανζή είναι, είναι πάρα πολύ καλός. Το δεύτερο αυτό ήταν. Τι γίνεται με αυτόν τον παίκτη, παιδιά. Πραγματικά εγώ καψουρεύτηκα, εντάξει. Είναι, έπαθα πλάκα με τα βίντεο. Έκανε κρούση ο Τσιστιακόφ. Ο Τσιστιακόφ μίλησε για αυτόν. Το παλικάρι αυτό εμφανίζεται γενικά guest star σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Αν μπορέσει να τον φέρει, είναι πολύ καλή περίπτωση, παιδιά. Δεν σα πω τώρα. Καμία σχέση με αυτούς που έχουμε, καμία σχέση με αυτούς που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν ξέρω. Τι σκοπό έχει να δώσει ο Σαββίδης λεφτά για αγορά και πέρα στην Ανζή παίζει πια. Αυτό είναι βλακία να το λέμε για το Σαββίδη αν θα δώσει λεφτά. Στην έχει Ανζή δώσει πάρα πολλά λεφτά ο Σαββίδης. Το ναι, θέμα είναι πού τα δίνει. Δηλαδή ποιοι είναι συμβουλοί του, πού τον κατευθύνουν, πού να ξέρει μπάλα ο Σαββίδης. Συμφωνώ. Στο Στόχο πριν 10 χρόνια γήπεδο δεν είχε. Αυτός ναι. Παίζει στο ρωσικό πρωτάθλημα. Δεν παίζει πια σε Γαλλία, γιατί ο άλλος από το μαύρο το Νταμάρι δεν πρόκειται να έρθει λόγω του ότι σιγά μην φύγει από τη Γαλλία για να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ο άλλος παίζει στη Ρωσία, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν παίζει πια και στο... Και σε προβληματική ομάδα της Ρωσίας. Ναι, άντε, ακόμα ένας λόγος παραπάνω, ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Αλλά στην τελική, ας παραπάνω το Μάντζιο άμα δεν έχουν κανέναν άλλο καλύτερο. Πιστεύω θα βάλει πολλά γκολ το παιδί στην ομάδα. Δεν ξέρω, δεν έτσι μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι δείγμα της απογοήτευσης που έχεις. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια. Καλά, μην τον υποτιμάς τον Μάτζιο, απλά δεν τρέχει ο Μάτζιος. Κοροϊδεύει μέσα στο γήπεδο. Πάμε, καλησπέρα στον επόμενο. Πάρει την μπάλα εκεί. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Μάτζιο, ζούμε στον Πάο, να σε δούμε. Αυτό είναι. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τέλος πάντων. Στην απογοήτευσή του. Καλό κράτημα μπάλα, μεγάλο ταλέντο. Από το κεφάλι που δεν έπαιξε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, γιατί το παιδί ήταν σε ψηλά, για πολύ ψηλά για μένα. Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε το μάτι της απογοήτευσης. Όχι, όχι. Τι αλλά στα 33 τώρα με τα σουβλάκια δεν έρχεσαι στον πάγο. Καταρχήν θέμα θα σας υπάρχει κάτι πίσω αυτή μου λέει δεν υπάρχει θέμα Ολυμπιακού. Έτσι. Δεν. Ο ανακοίνωσε Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για αυτό. Μια εξέλιξη. Πριν 10 μέρες. Ναι. Πριν 10 λεπτά. Καλά. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι, 3-10 λεπτά. Πρώτον, για μένα θέλει ο ΠΑΟΚ 2 επιθετικούς. Θα μου πεις τώρα εδώ δεν παίρνεις τον ένα να ρωτάς τους 2. Ναι, αυτό τι εννοείς επιθετικούς. Ενώ θέλει ο ΠΑΟΚ, αν μπορούσε να πάρει τον Ασαριφάτ για μένα, γιατί κάνει καλή χρονιά, τα λεφτά που ακούγονται, έτσι, όταν μιλάμε για Ασιάτη ποδοσφαιριστή, είναι Ιρανός, με τα λεφτά που πέφτουν στην Κίνα, έτσι, και με ένα κοινοτικό Ασιάτη να δικαιούνται οι Κινέζικες ομάδες, το ξέρουν όλοι οι μάνατζερ ότι έχει μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης, έτσι. Εδώ πουλήθηκε ο Γιάννη, σαν Αστραλός. Ναι. 2,5 εκατομμύρια. Είναι ένα κομμάτι της αγοράς, πρέπει να το υπολογίζουμε, βεβαίως. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δικαιούνται ένα κοινοτικό οι Κινέζικες ομάδες που θα χώνουν τώρα αυτή τη στιγμή. Κοινοτικός πιάνεται, μια καλή χρονιά, πρώτος χώρος κτλ. Μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό μεταπόλησης. Εκεί γι' αυτό κυμαίνεται και πολύ ψηλά ο μισθός του, πιστεύω εγώ. Το παιχνίδι του μάνατζερ. Δεύτερον, εμένα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μ' αρέσει. Ντρέπομαι, μ' αρέσει. Εγώ κάνω υπομονή. Οι άλλοι κάνουνε. Mm-hmm. Αυτό βλέπω δηλαδή αυτή την ανησυχία. Η ομάδα φέτος, εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η ανησυχία γι' αυτό είναι, μην νομίζεις, μην τυχόν μέσα στην ομάδα δεν υπάρχει υπομονή και ψυχραιμία. Ναι, μερικές φορές ήμασταν υπόμονοι και εμείς. Δηλαδή σήμερα μπορούμε να το αρθαριφάτσουμε και την Πέμπτη να δούμε και τον Πολίτη ταυτόχρονα. Από το Σαββίδι όλα θα τα δούμε. Δεν ξέρω. Και έπειτα απαξιώνουμε τους δικούς μας προθεσμούς. Εγώ με τον Κλάουσο Αθανασιάδη είναι. Το γουστάρω τόσα χρόνια το παιδί έπαιξε, μπορεί να ξαναπαίξει, δεν έχει κόψει το ποδόσφαιρο για μένα κτλ. Απλώς το παιδί πλέον είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν δούλεψε όσο έπρεπε και αυτό τα τελευταία 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κακώς δεν δούλεψε από τη στιγμή που δεν είχε ένα αντίπαλο δέος σε τρεφοράρα δίπλα να κυνηγάει και αυτό στη θέση.
Δηλαδή, για να κάνεις, πρέπει να έχεις τρεις παιχταράδες μας. Εμείς αυτή τη στιγμή μαχόμαστε 1,5 χρόνο συζητάμε για το ποια είναι η θέση του Περέιρα και αν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Για μένα καλός ποδοσφαιριστής είναι αυτός που δεν σου δείχνει ότι είναι καλός, αλλά αυτός που σου αποδεικνύει με πράξεις πώς είναι. Ναι. Κρατάμε ότι μπορείς και κάνεις υπομονή και είσαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλή ομάδα. Όχι, όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν αντέχουν. Δεν το αντέχουν. Δεν βλεπόταν ο ΠΑΟΚ ή ξέρω τα παιχνίδια της ευθύνης. Η ομάδα δεν ξεφυλίστηκε σε κανένα παιχνίδι. Για μένα δεν άξιζε. Ένα κακό παιχνίδι έχασε και έχασε από το κατά λάθος γκολ του Παναθηναϊκού. Σε εκείνο το παιχνίδι. Και μία ακόμα κακή εμφάνιση. Θυμάμαι δυο κακές εμφανίσεις μες στη χρονιά. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια καλύτερος. Έγινε. Τα καλύτερος και δεν κέρδισε τα μισά. Δεν κέρδισε τα μισά. Τώρα στηρίζεις, αφού βλέπεις κάτι καλό, τώρα στηρίζεις την ομάδα για να δεις τα καλύτερα. Τι να διαλύσεις. Αυτό που βλέπεις καλό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βεβαίως στηρίζεις, αλλά ασκείς και κριτική εκεί που πιστεύεις ότι υπάρχει ολιγορία. Αποδειγμένη. Αν θες να γίνεις μεγάλο κλαμπ, θα γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ Τσαρβίδη να ολιγορεί. Δεν μπορεί. Πάμε, καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Χρόνια, καλή χρονιά και να έχετε όλη την υγεία σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ παρόλο το κρύο που φάγαμε χθες, παρόλο την ήττα που δεν τη χωνέψαμε εύκολα, γιατί μένουμε πολύ πίσω στη βαθμολογία, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα από τα παιδιά τα οποία εχθές πάλεψαν για να πάρουν την νίκη. Ναι. Άλλος με τις δικές του δυνατότητες, άλλος με το δικό του το μυαλό, άλλος με το δικό του τη φυσική κατάσταση, προσπάθησε να πάρει το παιχνίδι με τα Γιάννα και δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι η ομάδα μας παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έχει τους καλύτερους αυτοματισμούς, έχει την καλύτερη φυσική κατάσταση, αλλά δεν έχει αυτόν που θα σπρώξει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Αυτούς. Αυτούς πολλοί είναι. Μην κάνει το ίδιο λάθος όλοι. Αυτοί. Έστω και αυτοί. Φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουμε εύστοχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα τελειώσουν ένα παιχνίδι στο 30. Γιατί εχθές τα Γιάννενα, μια σφιχτή ομάδα του Πετράκη, γιατί ο Πετράκης μας έχει κάνει ζημιές στην Τούμπα, γιατί παρουσιάζει μια ομάδα η οποία είναι σφιχτή, η οποία έχει αμυντικούς προσανατολισμούς, αλλά εχθές ο Πετράκης έφαγε 22 τελικές. 28. 12 μάτια. 28. Στην ουσία. Ναι, 12 ήταν καθαρά γκολ. Το παραδέχτηκε, δηλαδή, το παραδέχτηκε, το είπε. Δεν διανοούμε μια ομάδα όπως είναι τα Γιάννενα, τα οποία είναι μια σφιχτή ομάδα η οποία ματώνει να την κάνεις ευκαιρία, εμείς να την κάνουμε 28 και να μην βάλουμε ένα γκολ. Αυτή τη στιγμή νομίζω, ότι και κλείνω με αυτό, ότι είναι απαράδεκτο για μένα ότι ο Ροντρίγκες αυτή τη στιγμή δεν παίζει στην ομάδα. Είναι παίκτης του ΠΑΟ και πρέπει να παίξει μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι για να ευχαριστήσει και τον κόσμο γι' αυτό, όπως έκανε και ο Λούκας, γιατί έχουμε και ένα παιχνίδι ψυχολογίας με τη Σάλκε, η οποία είναι μπροστά μας. Λοιπόν, ένα είναι αυτό και θα έπρεπε να παίξει, έχει υποχρέωση να παίξει. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν εκεί οι καρεκλοκένταυροι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε χρειάζεται ένα δεκάρι το οποίο να αντέχει 90 λεπτά και όχι 60, γιατί μετά τα 60 λεπτά μας μείναμε από εγκεφαλικό ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει την ψυχραιμία να κάνει πιο παραγωγικό τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο Μπίσεσβαρ δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, είχε μείνει από δυνάμεις στο παιδί. Λοιπόν, ένα δεκάρι, ένα εννιάρι και σίγουρα ένα στόπερ πίσω. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές θα δώσουν στον ΠΑΟΚ αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσει τουλάχιστον στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει απομείνει, να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία και εμείς όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που στηρίζουμε αυτή την ομάδα, αν μη τι άλλο να βλέπουμε ένα καλό ποδόσφαιρο και να γουστάρουμε το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Έγινε. Να είστε καλά, και καλή χρονιά. Έχουμε και ορισμούς για ετών, σε λίγο τους αναφέρουμε. Για το κύπελο. Για το κύπελο. Βέβαια βλέπω ότι επιστρέφει ο βοηθός που ακύρωσε το γκολ του Περέιρα μετά από πολλούς μήνες. Ο Χούντογλου, πώς το λέει. Ο Σκόγλου, ναι. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν περιμένω. Ναι, τώρα ακούγεστε, ναι. Πήρα να σας πω χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Μάνθος, είμαι καλά, είστε. Γεια σας, καλή χρονιά. Ναι. Τελικά όταν έχεις πολλή ώρα αναμονή και αυτά που θες να πεις τα μπερδεύεις και τα ξεχνάς στο μυαλό σου.
Απλά ήθελα να πω ότι είναι αμαρτία από το Θεό αυτή η ομάδα να δική τον εαυτό της. Και επειδή με έχουν χαρακτηρίσει πολύ και φαν υποστηρικτή της διοίκησης, που επειδή έχουν δει και έχουν περάσει πολύ όλοι τα μάτια μου και τα μυαλά μου σε αυτή την ομάδα, θέλω να πω, κύριε Σαββίδη, άμα θέλεις ένα παίχτη πας και τον παίρνεις. Επειδή ακούω για τον Λεντόι τώρα που θέλουν ένα εκατομμύριο, άμα το χρειάζεσαι τον παίχτη, κύριε Σαββίδη, θα πας να τον πάρεις. Αυτές οι κολλησιεργίες εγώ δεν τις μπορώ. Κάθε χρόνο στον ΠΑΟΚ όλο ποιοτικούς παίχτες δεν μπορούμε να βρούμε το Δεκέμβριο και οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Εγώ ξέρω ότι άμα πληρώσεις παιδιά όπως ήθελε Γαλατά να παίχτη, τον πήρε. Όλα τα άλλα είναι για το Θεαθήνε. Με κούρασε πάρα πολύ. Χαλάλι το κρύο που φάγα χθες, χαλάλι 1002. Αλλά αυτό το πράγμα ρε παιδιά είναι αδική τον εαυτό της αυτή η ομάδα. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είναι 7-1. Εμείς άτε να μην πω καμιά χοντρά. Για πολλωστή φορά. Γεια. Γεια σου Μάρθο. Να είσαι καλά. Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι και έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε γρήγορα, πάμε σε άλλες γραμμές. Στον αγώνα Πανατολικός ΠΑΟΚ διαιτητής ο κύριος Νεοφυτιάδης από την Κόρινθο. Καινούριος συνοδός φετινός. Γκρούτσι, παιδί. Ποντίκης Πρέβεζας και Πασχάλης Υπήρου η βοηθή. Στο Άρης Ολυμπιακός Τίκας από την Καρδίτσα. Δημητριάδης Καστοριάς και Καραγκιζόπουλος Μαθίας. Καινούργιοι είναι πίσω. Και είπαμε ότι επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο βοηθός Χουσκόγλου που έκανε το πιο μεγάλο λάθος της χρονιάς βέβαια στο πρωτάθλημα. Τον γκολ του Περέιρα. Τώρα επιστρέφει. Στο Ξάνθι Όφη τον βάζουν. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλά είστε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να είσαι καλά. Και εγώ ήμουν ένας από αυτούς τους λίγους που ήμασταν χθες στην Τούμπα. Θέλω να πω εγώ τη δικιά μου την άποψη. Βασικά η ομάδα παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Τώρα, το ότι δεν βάζει γκολ είναι ένα θέμα. Επομένως ανέφερες ένα ποδοσφαιριστή που θέλουμε να πάρουμε που να το λένε πολύ. Αν τους ακαλάει δεν είναι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να πάρουμε ποδοσφαιριστή που να μπορεί. Τον μπορεί. Να μπορεί. Γιατί και να πάρουμε τον πόλη και να μην μπορεί, τι κάναμε. Και να θέλει. Και τον θέλει πρέπει να πάρουμε. Γιατί είναι και μερικοί που δεν θέλουν. Κοίταξε. Επειδή χθες ήμασταν πολύ λίγα άτομα και ξέρεις τις συζητήσεις και ό,τι ελεγότανε και ό,τι μακρύ και κοντόλιο ο καθένας ακουγότανε. Εγώ παιδιά θέλω να εστιάσω σε κάτι που μπορεί να ακουστεί αστείο, μπορεί να ακουστεί ξέρω εγώ παράλογο. Αυτή η αρνητικότητα που βγαίνει μέσα στο γήπεδο, η μεγάλη αρνητικότητα που βγαίνει μέσα στο γήπεδο, ίσως να πέσει και αυτή το ρόλο στο ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πιστεύω ότι δεν θέλουν να βάλουν την μπάλα μέσα στα δίχτυα, αλλά σίγουρα τη βλέπουν μικρή την αιστεία, τη βλέπουν μικρή την αιστεία. Στο γήπεδο χθες γιατί αρνητικότητα. Μουρμούρα υπάρχει πάντα. Υπήρχε Μίτσο, να σε πω εγώ γιατί μουρμούρα. Εγώ ήμουνα στη 2. Ακριβώς από κάτω μου ήμασταν 15 άτομα εκεί που καθόμουν. Εγώ παρέα που ξέρω εγώ καθόμαστε. Ακριβώς από κάτω μου είναι ένας κύριος ο οποίος δεν ξέρω υπάρχει στο παιχνίδι, πέσει μπαλάρι, υπάρχει στο πρώτο ημίχρονο. Και μιλούσε και έλεγε στο παιδί του τι μπάλα ήρθαμε να δούμε και μέσα στο κλείο και τι ήρθαμε εδώ πέρα και αυτή είναι άσχετη και δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα ακούγεται και δεν ήταν ένας μοναδικός. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι. Σου πω ότι πιστεύω, βγήκε ο Κουλούρης αλλαγή, βγήκε ο Κουλούρης αλλαγή και Γιουχάραν υπήρχαν άτομα στη 2 που Γιουχάραν τον Κουλούρη. Μπα, γι' αυτό που μπήκε μάλλον Γιουχάραν. Όσοι υπήρχαν κάποιοι άλλοι που το χειροκροτούσαν αυτό που μπήκανε, που μπήκε στη θέση του Κουλούρη. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια άρρωστη κατάσταση στον κόσμο του ΠΑΟΚ γενικώς, μια αρνητικότητα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η αρνητικότητα. Γιατί δεν αντέχουν την αποτυχία και την ήττα, γι' αυτό δεν αντέχουν την 8η θέση. Ναι, αλλά κοίταξε, αν θέσουμε μερικά χρόνια πίσω, πηγαίναμε στην Τούμπα και υπήρχαν κάποια άλλα άτομα που ήταν πίσω από τον πάγκο του. Δεν μας άρεσε το μισό μηδέν. Ναι. Το μισό μηδέν δεν μας άρεσε. Θέλαμε να βλέπουμε μπάλα. Τώρα βλέπουμε μπάλα, δεν μας άρεσε που δεν παίρνει μπάλα. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο, αυτό θα πω και θα κλείσω. Η Μπαρσελονίτιδα, η Ρεαλομαδρίτιδα και η ξέρω εγώ η Μπάγερ Μοναχίτιδα, όποιος θέλει να τη ζήσει και να τη βιώσει και να είναι πάω την νικητής, θα πάει σε εκείνα τα γήπεδα. Εδώ μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ αυτό που είναι, αυτό που προσπαθεί να γίνει και πιστεύω ότι η δουλειά γίνεται και θέλει τουλάχιστον θετική ενέργεια. Εγώ λέω φίλε, μην το στηρίξεις. Αλλά αν δεν θες να το στηρίξεις, μην έρχεσαι στο γήπεδο να κράξεις. Κάτσε σπίτι σου, πάνε σε μια καφετέρια. Εγώ νομίζω ότι και στη Λιβαδιά και χθες στο γήπεδο υπήρχε θετική ενέργεια. Όχι Μίτσο, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπήρχε θετική ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά ήταν πολύ μεγάλη μύρλα. Πάρα πολύ μεγάλη μύρλα. Και στο λέω γιατί εκεί γύρω μου ήταν. Γιατί μεταφερθήκαν ξέρεις, κάποια άτομα που ήταν από την 3 ήρθαν εκεί στη 2 για να δουν τα γκολ και η μύρλα ήταν Θεέ μου. Είχαμε το κρύο, είχαμε και τις κρυάδες. Άκου να σου πω γιατί σε νιώθω ακριβώς, εντάξει.
Για μένα το κακό ξεκινάει μετά από εκείνο το παιχνίδι με τον Άγιαξ που ξεκινάει η κουβέντα για τα center for. Μπράβο. Μπολομπούλο, center for να πάρουμε. Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει ο άλλο, δεν κάνει ο παράδοσο. Σου πούν τώρα ότι δικαιωθήκανε. Άντε, δικαιωθήκανε, ρε. Ναι, όμω, ρε φίλε, ο Περέιρα που δεν τα είχαν ποτέ, φέτο έχει χάσει κλίμα σε κενό τέρμα. Δηλαδή... Εδώ Εσταύρο, υπάρχει το εξή παράλογο. Πέρσι και στι αρχέ τη φετινή σεζόν στα πρώτα παιχνίδια, όλοι λέγαμε το μαύρο το ταγάρι αριστερά που χάνει τάχαστα. Ξαφνικά χθε στο γήπεδο ήμασταν οι προαστιστέ του Ροντρίγκε και γιατί έφυγε ο Ροντρίγκε. Δηλαδή μέχρι που τον είχαμε, όλοι τον βρήκαν το μαύρο, τον αράπη, το σκύλο, το ρατατάμ και ξαφνικά έγινε ο παιχταρά, ο θεό, ο λευκό, ο μάγο τη μπάλα που έφυγε από τον Πάοκ. Ήμαρτο ρε παιδιά. Έτσι φτάνει ρε. Έτσι φτάνει ρε η γκρίνια, φτάνει βρε. 2017 μπήκε, 5 μέρε έχει, α πούμε λίγο αισιόδοξα, λίγο χαρούμενα. Να σε καλά. Τα έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε, να σε καλά. Όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε ζήσει αυτά. Ξεπεράστε, αγαπήστε λίγο τον Πάοκ παραπάνω. Ρε. Και αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε, μην έρχεστε και γκρινιάζετε στο γήπεδο. Δεν φτάνει. Είναι όλοι οι ίδιοι, δεν μπορεί να είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά είναι δυστυχώ αρχίζουν και τείνουν να γίνονται πολλοί. Έγινε. Καλό μεσημέρι, γεια. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Ασαριφάρ, γιατί πράγματι και ο Ολυμπιακός έτσι ανεπίσημα με τον Καραπαπά τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα Ασαριφάρ για τον Ολυμπιακό. Και από τον ΠΑΟ κρατάνε πισινή, τρέμουν όλοι το ενδεχόμενο της ΣΥΤΑΣ στη μεταγραφή. Μπράβο στον Ασαριφάρ και στους εκπροσώπους που τους έχει όλους σε τέτοια φάση. Μεγάλο ζαμάνι, ρε φίλε, τους έβαλε όλους στον κόλπο. Ναι. Όλους στον κόλπο τους έβαλε ο ζαμάνις. Για αυτόν τον παίχτη. Εγώ για τον ΠΑΟΚ, το που έβγαζε αυτή την διαρροή ο Ολυμπιακός, θα έβγαζε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον Ασαριφάρ. Τώρα, στο καπάκι. Τώρα. Ναι. Ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης, φίλε. Αυτά που είπε προηγούμενος, ήθελα να πω ακριβώς τα ίδια, ρε παιδιά. Εγώ που ήμουν στην 4 χθες. τον άγω και λέω όχι ρε γαμό, γιατί τα είπα αυτό. Ήθελα να το πω εγώ. Υπήρχε τέτοιο κλίμα και στην 4 χθες. Όλη την ώρα. Παντού, ρε. Όχι φίλε μου, σου λέω, είμαστε πόσα άτομα, κοντέψαμε να πλακωθούμε στο ξύλο, ας πούμε. Δεν σου κάνω πλάκα. Εδώ άλλο ξεκινήσει το παιχνίδι την αρχή του μηχρόνου, του αγώνα και να βρει τους παίχτες. Υπήρχε άλλος που φοβάται τον ίδιο της πορτοφολά, τον Ατάλο. Μην νομίζεις Δημήτρη, εσείς είστε κλεισμένοι και στα τέτοια. Υπάρχει αυτό το κλίμα. Δεν είμαστε κλεισμένοι, στο κρύο είμαστε κι εμείς, μην αγχώνεσαι. Στο κρύο είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε κλεισμένοι. Στο κρύο είμαστε. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εκπλήσει το Δημήτρη ότι δεν υπάρχει αυτό το κλίμα. Εγώ βλέπω τα μούτρα, καταλαβαίνω. Έχει... Όταν ο Πέκας στην προηγούμενη παιχνίδι ήταν παιχταράς, εχθές τον ξεφτυλίσανε. Δηλαδή μην νομίζετε ότι αυτά που είπε προηγούμενος είναι φαντασίες μας. Δηλαδή ο άλλος πήγε στο γήπεδο εχθές με σκοπό, είχε ψυχολογικά να χάσει ο ΠΑΟΚ για να έχει λόγο ύπαρξη να κράξει τα ραδιόφωνα. Και να κράξει στο γήπεδο. Άλλο το ραδιόφωνο. Και το ίντερνετ. Όχι, εκεί όλα, άλλο. Είναι, όλα αυτά είναι συνέχεια. Δεν είναι καθόλου άλλο το ραδιόφωνο, φίλε μου. Όχι, όχι. Μεγάλο, δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι έτσι. Ότι ακούς το ραδιόφωνο από αυτούς, τα ακούς και στο γήπεδο από τους ίδιους. Το τι θα πει ο ένας παραγωγός, τι θα πει ο Στάλος, τι θα πει ο Δημήτρης, τι θα πει ο Γιώργος, τι θα πει ο Βασίλης, τι θα πει ο άλλος. Από τους παραγωγούς και τους δημοσιογράφους. Αυτά που ακούς στο ραδιόφωνο, τα ακούς και στο γήπεδο. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να κράζει τον Μπέλκα, να το λέει. Δεν χρειάζεται να πει τι του λέει. Ναι. Το ένα, το άλλο, ας πούμε. Και να περιμένεις αυτός που παίρνει να αποδώσει. Όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, κράσανε το Ροντρίγκες όταν ήρθε στην ομάδα, όπως και το Μάκο, όπως και το Λούκας, όπως τους παίκτες, και όταν φεύγουνε, τους κάνουν όλους πεθαράδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και από τους φιλάδους, και από τους δημοσιογράφους, και από τους παραγωγούς. Έτσι δεν λέω, είναι όλοι ένα σύνολο αυτό. Λοιπόν, επειδή αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ό,τι και να λέμε. Καλός, κακός, όχι, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Όποιος μπορεί, όποιος μπορεί να σταθεί σε αυτό το πράγμα, ο κάθε Μάκ, ο κάθε Λούκας που στάθηκαν και ο κάθε Ροντρίγκες και τα κατάφεραν, αυτή είναι η μαγιά τους. Δεν θα αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει ο ΠΑΟΚ ο άτιτλος εδώ και 14 χρόνια. Απλά θα πρέπει να υπάρχει και λίγο προσωπικότητα, ρε φίλε. Και λίγο που έχει πάρει 30 χρόνια τίτλο. Τι έγινε. Άλλη νοοτροπία, άλλη παιδεία. Γιατί να δεν θα αλλάξει. Και δίκιο να έχει. Είναι ουτοπία αυτό. Δεν θα αλλάξει. Πώς πολλοί φιλαθλοί έχουν αλλάξει την νοοτροπία του ΠΑΟΚ και εμείς και οι υπόλοιποι δεν αλλάζουν. Που αγαπάνε την ομάδα, πάνε στο γήπεδο γιατί θέλουν να πάνε στο γήπεδο γιατί αγαπάνε την ομάδα. Και άλλοι έρχονται στο γήπεδο για να έχουν λόγο ύπαρξη στα ραδιόφωνα και περιμένουν να χάσει η ομάδα. Πες μου, αυτό πώς γίνεται. Όχι, σου λέω και δίκιο να έχεις. Νοοτροπία που είμαι 50 χρονών και τρέχω χθες με στο νούμερο 6 στο γήπεδο και ο άλλος που είναι ας πούμε και πιο μικρός και πιο μεγάλος ηλικία να έρχεται να κράξει την ομάδα για τους παίχτες.
άντεξαν να πάνε στο γήπεδο, χθες 3.000. Τίτλος, είναι αυτό που είπε και ο φίλος προηγουμένως. Παίζαμε με το Σάντος, κερδίσαμε, δεν παίζουμε μπάλα. Τώρα παίζουμε μπάλα γιατί δεν... να έχουμε κι εμείς κάτι στο μυαλό μας σωστό. Να έχεις κάτι στο μυαλό σου άμα σου πούνε κιόλας. Εδώ μιλάμε για... έχουν να μιλήσουν 12 χρόνια στο στην Πάιπα. Να σου πούνε. Να βγουν να σου πούνε, ρε, κάνουμε δεν... αυτό, κάνουμε το άλλο, κάνουμε γιατί το παράδειγμα. Γιατί δεν προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Και όχι μόνο δεν το λύνουν, αλλά δημιουργούν και πιο μεγάλο λέτε, πρόβλημα. Εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα χρημάτων που δεν έχετε κάποιο σπίτι σε αυτό το... Όχι. Θέμα χρημάτων έχει μόνοι τους, ρε φίλε. Ολιγόρησαν. Το είπαν και μόνοι τους. Είναι θέμα πρωταθλήματος και θέμα χώρας. Φίλε, είναι θέμα project. Αν εγώ, ωραία, έχω τρόπο να σε πείσω, έχοντας και τα λεφτά, βλέποντας ότι έχω κάτι ξεκάθαρο να κάνω και ότι εσύ επαγγελματικά με το που θα υπογράψεις εδώ θα πάρεις υπεραξία και όχι θα μειωθεί η αξία σου, τότε θα κάνεις και μεταγραφές. Φίλε, τον Οκτώβριο ο ΠΑΟΚ είχε 2 κενά, τον Οκτώβριο, και αρχές Ιανουαρίου αντί να έχει 1, έχει 3. Είναι πολύ απλό. Και ποιος μπορεί να λέει ότι οι παίχτες δεν έρχονται γιατί βλέπουν τι κράξιμο παίχτες στους παίχτες, τι βρίσιμο, τι κυνηγητό. Αυτά δεν τα ξέρουν. Οι παίχτες ξέρουν, φίλε, ότι ο ΜΑΚ ήρθε με 300 χιλιάρικα και έφυγε με 3 εκατομμύρια. Αυτό ξέρουν. Δεν έχουν την οτροπία τη δική μας. Να ξέρετε. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Βαρικά που τα είπαμε. Καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα στους επόμενους. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Χαίρετε, ναι. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θα αναφερθώ μόνο στο θέμα τύπου Ανσαριφάς. Θα σας φέρω στο μυαλό την περίοδο του Αναστασιάδη όταν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση και αναγκαστήκαμε να πάρουμε ένα παίκτη πάλι από τον Πανιόνιο, Ιουγκοσλάβο. Δεν ξέρω αν το Σμάρεβιτς. Όχι, μπράβο. Ποιο... τότε παλιά. Ναι. Τον Πανιόνιο δεν πρώτη φορά που ήταν Αναστασιάδη στην Πατατούδη. Από Ανώσος δεν πάρει. Και τότε δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε γκολ. Αυτό ήταν ο γκολτζής της εποχής εκείνης που πήραμε. Εξτρέμ ήταν ο Κρυσμαρέβιτς, φίλε. Ορίστε. Εξτρέμ ήταν. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας Ιουγκοσλάβος. Ένας καλός παίκτης, ναι. Ναι, ο οποίος έφυγε χωρίς να βάλει ένα γκολ. Έβαλε. Και στο τέλος της σεζόν, εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσε να παίξει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο Ανσαριφάτ παίζει στον Πανιόνιο. Παίζει σε ανοιχτές άμυνες. Όταν θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Θα αναγκαστεί να παίζει σε κλειστές άμυνες όπως ήταν η χθεσινή, όπως ήταν του Λεβαδιακού. Ναι. Και εκεί θα δυσκολευτεί. Για να πάρεις παίκτη για να σου βγάλει το εύκολο τον γκολ, θα τα ακουμπήσεις. Αν δεν τα ακουμπήσεις, και με 150.000 και με 200.000 θα κάνεις μία από τα ίδια. Άποψή μου μπορεί να είναι λαθασμένη. Ναι, πολύ φυσιολογική. Και... πολύ φυσιολογική, ναι. Ορίστε, δεν ξέρω. Έγινε. Με συγχωρείς. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τι είπατε, όλα καλά. Πάμε στον επόμενο φλο. Καλησπέρα. Α, ο Τούτ, πού είσαι τόσο καιρό έχεις να μας φύζεις. Τι έγινε, Τούτ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Τούτ. Λοιπόν, έλα, Τούτ. Τούτ. Έλα, Πασχάλης. Έλα, λοιπόν, από κέντρο. Ε, βέβαια, ρε φίλε, αφού φαίνεται το επίπεδο σου, η άβρα σου, ρε φίλε. Αδερφός Κουλουρόπουλου. Έλα, κάποτε είχες πάρει και μπαταρία στο αδερφάκι μου όταν ήταν στο κουλούρι. Δεν το ξεχνάει αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν πολλά χρόνια. Πού, τι έκανα? Είχες αγοράσει μπαταρίες στον αδερφό μου. Είχε ξεμείνει, ρε παιδί μου, είχε τα ακουστικά του το ραδιάκι του. Λέει, έτσι μου είπε τώρα. Μπορεί να το έχεις ξεχάσει εσύ. Και πήγες και του πήρες μπαταρίες. Θα τις είχε ψηρήσει από πουθενά, ρε. Όχι. Αν τις αγόρασε. Ήταν εκεί, κατάλαβες, απέναντι από το τερκελίδι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει το θαυμασμό μου στον προπονητή Σάντος. Έτσι. Ναι. Επίσης, ραδιοφωνικά έχω δηλώσει ότι μου άρεσε σαν ποδοσφαιρόφατσα ο Ζαγοράκης. Έτσι. Ναι. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, πες με πρόβατο, πες ό,τι θες. Λοιπόν, ωστόσο, μου αρέσει και ο Ίβιτς. Τον θεωρώ, ρε παιδί μου, και συναισθηματικά είμαι δεμένο, γιατί μου θυμίζει, έχει την άβρα εκείνης της ομάδας. Μάλιστα. Την οποία είχα ερωτευτεί. Έτσι, δηλώνω για να ξεκαθαρίσω. Ναι. Ωστόσο, τώρα βγαίνουν κάποιοι, οι οποίοι κάποτε δήλωναν πως θέλαν κολλήρια για την μπάλα που βλέπανε με το Σάντος και προτιμούσαν, ας πούμε, να βλέπουν ποδόσφαιρο. Και τώρα αυτοί οι ίδιοι βγαίνουν και κατηγορούν την ομάδα. Ναι. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Ουσιαστικά επαναλαμβάνω κάτι που είπαν και οι προλαλήσαντες κάποιοι. Λοιπόν, αυτό με βγάζει από τα ρούχα μου. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εφημερίδα Τύπου Φόρτζα, η οποία για μένα δείχνει ότι ισχύει τη ενώση. Είμαι υπέρμαχος αυτής της προσπάθειας. Έτσι, τη θεωρώ αξιόπιστη εφημερίδα. Όπως επίσης και δηλώνω, και δεν έχω ραδιοφωνικά προβλήματα, θεωρώ αξιόπιστη και την αρένα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, τι άλλο ήθελα να πω, ότι δεν θα ήθελα τον Ανσαριφάρ προσωπικά, γιατί δείχνει ότι κάνεις μια προσπάθεια υποπίεση
Αυτά. Έγινε. Να είστε καλά. Καλά. Μα σώκαρε για το δεύτερο που είπε. Έλα. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την άποψή μου σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια παιδική χαρά. Δεν υπάρχει προγραμματισμό, δεν υπάρχει τίποτε. Και ούτε διάθεση εκ μέρους του μεγαλοστόχου να διαθέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για να αγοράσει ορισμένους παίκτες καλούς. Είσαι η δεύτερη πιο ακριβή ομάδα. Είσαι η δεύτερη πιο ακριβή ομάδα στην Ελλάδα. Ακριβή στα λόγια, ναι. Δεν είναι στα λόγια, δεν τα πληρώνει. Δεν ξέρουμε, αν αυτά τα αποκλείσει πραγματικότητα τα συμβόλαια. Γιατί δεν το ξέρεις, αφού όλα κατατίθονται, αυτά στην εφορία. Ναι, αλλά τέλος πάντων, κάτι να πω, κατ' εμένα που, νομίζω ότι αυτά δεν είναι... Κατ' εσένα, λέμε και την αλήθεια, αυτό σου λέω ρε φίλε. Επομένως, άρα συμφωνείς ότι είναι μια παιδική χαρά, μοιράζεις τα λεφτά, έτσι μπορείς να σκεφτεί καθόλου. Δεν υπάρχει παιδική χαρά. Δηλαδή, βγαίνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και λέει, ξέρετε, πρέπει να βάλει ένα γκολ παραπάνω και τα λεφτά, αυτά τα ξέρουμε, δεν κανένα μας τα πει. Και όταν δεν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τον παίκτη, δηλαδή δεν έχει διαπιστώσει αυτές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ ο ένας σεντρεφόρ και τα λοιπά. Τώρα το διαπίστωσε. Όχι, είναι μεγάλο το διάστημα το οποίο δεν έχουν πάρει σεντρεφόρ, εννοείται. Εδώ έχεις δίκιο. Καλά τώρα το διαπίστωσε. Αυτός δεν ήταν που έλεγε εγώ κρατάω τον ένα παίκτη, εγώ κρατάω αυτούς τους παίκτες που παίζουν τώρα. Δηλαδή δεν το έχει διαπιστώσει. Δηλαδή την ανυπάρκεια του προπονητού θα την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Δεν φταίει ο προπονητής που δεν έχει παίκτες. Να σου πω κάτι που εσύ δεν συμφωνείς, αλλά επέτρεψέ μου να εκφράσω την άποψή μου. Ο προπονητής αυτός δεν ήταν το κατάλληλο άτομο. Δεν είχε, να σου πω, την εμπειρία να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις. Εντάξει. Ήταν τελείως ακατάλληλος. Αλλά ήταν το κατάλληλο άτομο για τον Σαμπίδη, διότι ένας καλός προπονητής θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Θα απαιτούσε να πάρει το 8, το 9, το 10, το... Εντάξει. Αυτός όμως ανέχεται όλες τις καταστάσεις και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη θέση που βρίσκει. Και ουδέποτε όσο ακολουθεί αυτή την τακτική, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πάει μπροστά. Να είστε καλά. Αν έχεις διαφορετική άποψη, θα κλείσω να την ακούσω. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο προπονητής αυτός του ΠΑΟΚ που ανέλαβε τον περασμένο Μάρτιο κατάφερε να κερδίσει τα play-off, έστω με άλλη ομάδα. Κατάφερε την αλλαγμένη ομάδα, είτε από δική του επιλογή είτε από δική επιλογή της ΠΑΕ, να τη φτιάξει να παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Δεν έχει καταφέρει να λύσει το πρόβλημα του γκολ. Το οποίο όμως κυρίως αγοράζεται παρά διορθώνεται. Το γκούγκλαρα, για να μην το παίζω ξύπνιος, ο Κρις Μάρεβιτς ήρθε στον ΠΑΟΚ από την Κύπρο, όντως είχε δίκιο ο Σταύρος, από την Ανόρθωση και τον Απόλλωνα. Έκανε γκολ με τον Πανιόνιο, με το που έπαιξε. Στην Ανόρθωση, ουσιαστικά εκεί τον είδαμε και τον πήραμε, ήρθε ήδη σχετικά μεγάλος η ηλικία, γιατί ήταν το 65 γεννηθής, 35 χρόνων, και μετά πήγε στον Πανιόνιο. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ και εναντίον του Ολυμπιακού στα προγραμματικά του Champions League με την Ανόρθωση. Τον είδαμε, τον πήραμε, έπαιξε μία σεζόν, μισή σεζόν έπαιξε στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Ναι, μπορεί. Και κρέμασε τα παπούτσια το 2001. Αρκετά χρόνια μετά. Ναι. Μπράβο, μεγάλος ηλικία και είναι και προπονητής. Ο 787 γράφει: πιστεύω ότι ο Χατζησαΐας αδικείται. Είναι για ΠΑΟΚ, έχει φάτσα, ψυχή όπως και ο Κουλούρης. Καλησπέρα στην 367. Ο 222, ο κόσμος δεν κράζει που έφυγε ο παιχταράς Γκάρι, αλλά αυτό που είπε και ο Τούντορ, ότι η διοίκηση συνέχεια πουλάει τους καλούς και δεν κάνει κορμό. Αυτό μάλλον καταλαβαίνω το μήνυμα που είναι λίγο μπερδεμένο. Και κάνα δύο άλλα μηνύματα στην ομάδα μας. Ναι. Για να έρθει παίκτη στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει ή να τα πάρει ο μάνατζερ ή να είναι από κατώτερο πρωτάθλημα που δεν ξέρεις αν θα αποδώσουν, λέει ο φίλος. Και ο Μανώλης λέει σε μένα ρεά και τι του δίνει στο χέρι του Κλάους δηλαδή. Και μπήκες και με πίεση και μπράβο, τι λες, μηδέν γκολ λέει, μηδέν, το βασικό center for. Ο άνθρωπος δεν τραβάει φέτος και αφού δεν παίρνουμε άλλον, μην τυχόν και μείνει στον πάγκο αυτό το τεράστιο όνομα, έτσι για να θα παθαίνουμε εγκεφαλικό σε κάθε παιχνίδι. Πάντα το στήριζα, αλλά ειλικρινά με κούρασε, λέει. Φτάνει, αγανάκτησα, λέει ο Μανώλης, και κάνουμε ένα διάλογο εκεί, πολύ πολιτισμένο. Η ομάδα δική την προσπάθειά της και λόγω ποιότητας παικτών, ο Μίχελ δεν ανταποκρίνεται με επιτυχία στη θέση του. Χρειαζόμαστε τρεις παίκτες για να σώσουμε τη χρονιά ποδοσφαιρικά και να υπάρχει ένας κορμός για του χρόνου. Το χειρότερο είναι ότι μετά από κάθε ήττα ξεσκίζουν την ομάδα στα social media, αγοράκια με πιπίλα στο στόμα και κοριτσάκια που δεν έχουν. Ναι. Και πλέον ο Ιβάν πουλάει για να τσεπώσει και δεν βάζει λεφτά στην ομάδα, λέει ο Δημοσθένης.
Είδες άμα δεν έρχεται αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Είδες τι γίνεται. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό. Φτάνει από τα μη σημαντικά. Δεν βάζει, δεν βάζει λεφτά ο Σαββίδης. Που προχθές λέγαμε για την πώς έκλεισε ο ισολογισμός και τι λεφτά αναγκάστηκε να βάλει για να κλείσει σωστά η χρονιά. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό από τα μη σημαντικά θέματα στη ζωή. Πέρσι πονούσαν τα μάτια μας τέτοιο καιρό. Φέτος χαίρεσε να βλέπεις την ομάδα. Πιθανώς του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Let things roll and keep calm, λέει ο Λάζος. Και λέει ο Ανσαριφάρ είναι κίνηση Μίχελ ή μετά τη συνάντηση προχθές τους επέβαλε ο Ιβάν να κάνουν κίνηση για αυτόν. Γιατί είναι τον Τιάμ, δεν τον έφερε ο Μίχελ. Και ο Χρήστος λέει: δυστυχώς κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο έργο και όταν γίνεται αυτό και δεν αλλάζει, τότε πρώτα απ' όλα ο μεγαλομέτωχος Ιβάν Σαββίδης βολεύεται σε αυτή την κατάσταση. Για τις μεταγραφές, για παράδειγμα, λέει ο Σαββίδης: πάρτε παίχτες και ο Μίχελ με τον Ίβιτς δεν υπακούν. 8η θέση και κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ διαφορά από τον Ολυμπιακό. Περαστικά μας. Και αυτά με τα μηνύματα που στείλατε στην ομάδα μας. Φυσικά και ρωτήθηκε χθες ο Ίβιτς για αυτό το πράγμα, ότι δεν ήρθε ο αντικαταστάτης εδώ και είπε ότι δεν το περιμέναμε, μα το ανέφερε μόνος του. Η παραδοχή. Ναι, ναι. Και κάναμε συζήτηση γι' αυτό και είπαμε ότι είναι και απαράδεκτο. Ένα ακόμα. Της Νόβα υπόθηκε χθες ότι επιβραβεύεται η δουλειά του Πετράκη. Εντάξει, ο Πας Γιάννενα. Με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτό, είναι πέμπτος. Κάνει χθες πόσες αλλαγές. Και καταφέρνει και κερδίζει Ντούμπα με τη βοήθεια της τύχης, όπως είπε, και του Πασχαλάκη. Το είπε και μόνος. Okay. Πάμε με Newsfish να κλείσουμε την εκπομπή. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Βασικά, ο μετεωρολόγος του ΠΑΟΚ 24, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου, μας προέτρεψε αύριο να έρθουμε νωρίς στο κέντρο. Γιατί δεν είναι σίγουρο καθόλου θα έρθει εκείνος γι' αυτό. Εννοείς ότι επειδή θα ξεκινήσει από εκεί, από ψηλά, από το βουνό, ότι θα έχει πρόβλημα, θα πάρουν κάτι φόρες με χιόνια, παλέψει, με πάγο. Θα το παλέψει πάλι. Θα το παλέψεις, ναι. Υπάρχει μια πρόγνωση δηλαδή και μια πρόβλεψη ότι θα χιονίσει. Είναι η μέρα, φαίνεται και ο καιρός είναι χιονιάς, που θα το ρίξει και επειδή γενικά έχει παγωνιές, δημιουργούνται προβλήματα και έχουν ήδη δημιουργηθεί προβλήματα. Έχουν παγώσει οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν μπείτε στο newsfish.gr, θα δείτε και φωτογραφίες, δικές μας φωτογραφίες, έτσι τραβηγμένες το πρωί. Υπάρχει και ένα εκπληκτικό φωτογραφικό ρεπορτάζ. Το βρίσκεται και στα social media, διότι σε όλους κάνει εντύπωση και το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν κυρίως στο Facebook. Με μια συγκεκριμένη πολυκατοικία στο κέντρο, όπου τι έγινε, έσπασαν οι σωλήνες στον τέταρτο, αυτές του φυσικού αερίου που λέμε ότι έχουν και νερό και δημιουργείται αυτό το θέμα. Και επειδή δεν ήταν ο ιδιοκτήτης μέσα στο διαμέρισμα του Τετάρτου, το νερό έτρεχε ανεξέλεγκτο, πάγωνε και υπάρχει μια οικοδομή η οποία είναι, νομίζεις, βγαλμένη από παραμύθι. Mm. Είναι έτσι όλοι παγωμένοι, τα νερά πέφταν πάνω και σε αυτοκίνητα που και αυτά έχουν κρυσταλώσει και πάνω σε δέντρα που όλα τα κλαριά είναι σαν... ναι, κάπου στο κέντρο, στη Φιλίππου, ναι, με εκεί, περίπου με Εγνατία. Και στην Εγνατία άλλο. Ναι, ναι. Αυτά έτσι με τις παγωνίες που έχουν δημιουργήσει διάφορα θέματα. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές και με τους λέβητες φυσικού αερίου και με τα υδρόμετρα τα οποία έχουν παγώσει και έχουν πολλά προβλήματα. Τα σπίτια δεν έχουν νερό ή δεν έχουν θέρμανση. Να πούμε όμως για μια άλλη. Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ αναφέρει χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Στηρά, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, κατά περιόδους την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Είπες ότι τις περιοχές έξω από Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Χαλκιδική δηλαδή και Ανατολικά. Κεντρική Μακεδονία, αλλά κυρίως τη Χαλκιδική. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Να πούμε ότι έλεξε και ο συναγερμός που υπήρχε νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Είχε γίνει ένα τηλεφώνημα για βόμβα, έγιναν έρευνες της ομάδας ειδικών της ελληνικής αστυνομίας. Δεν βρέθηκε τελικά κάποιος εκρητικός μηχανισμός εντός του δικαστικού μεγάρου και έτσι σιγά σιγά αποκαθίσταται η ομαλότητα στην λειτουργία του μεγάρου, γιατί ήταν να γίνουν και δικαστήρια σήμερα, ήταν ουσιαστικά η πρώτη εργάσιμη. Ίσως το τηλεφώνημα, λένε οι αρχές, να συνδέεται και με την πρόσφατη υπόθεση της Πόλας Ρούπα και του Νικού Μαζιώτη, αν έγινε κάποιο έτσι τηλεφώνημα, γιατί θα γίνει πιο πιστευτό αυτές τις μέρες ένα τηλεφώνημα για βόμβα, όταν ξέρεις ότι υπάρχει μια γενικά αντίδραση από τον χώρο των αντιεξουσιαστικών και τον χώρο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτά περίπου τα νέα του Newsfish. Δύο έχουμε πιάσει ήδη. Και ο Φρύσος Χριστός γράφει ότι τα μπέρδεψε ο κύριος. Ο Κρισμάρεβιτς είχε σκοράρει έναντι του Πανιωνίου, ερχόμενος από την Κύπρο. Λοιπόν, κλείνουμε
Για ό,τι άλλο προκύψει, ειδικά με τις μεταγραφικές υποθέσεις που είναι πάρα πολλές, θα δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος, πολλά πράγματα αναμένονται, εκπλήξεις γίνονται. Είμαστε λίγο μετά τις 2, η δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ ΣΕΡ ήταν προσφορά από την Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299. Μπορεί να κερδίσετε και 20%. Τηλεφωνείτε 461063 για το σέρβις. Με το κέντρο μπαταρίας Ιταλός, το τηλέφωνο κλειδί εκεί είναι το 2310-545-999. Για να αλλάξει μπαταρία όλο το 24 ώρα στο αυτοκίνητο. Και με Ρέμβη, που σήμερα Δευτέρα έχει τη Μύθος και τη Κόρονα μόλις με 3 ευρώ. Πίνετε την πυρή σας, το καφεδάκι σας τώρα που έχει και κρύο. Έτσι βλέπετε την πόλη, τον Θερμαϊκό, τη θάλασσα και όλο το λιμάνι. 2-3-10-4-33% για να κλείσετε τραπέζι και μαζί μας και η Citroën Γιαννίρης με το μοναδικό σε 3 το καινούριο πολυβολικό αυτοκίνητο, το οποίο μπορείτε να το δοκιμάσετε με ένα τηλεφώνημα στο 2-3-10-5-46-400. Η Citroën Γιαννίρης βρίσκεται στην Μοναστηρίου 196, είναι συνώνυμο της λέξης Citroën στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 45 χρόνια. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι, συνέχεια με Χρήστο Τσαλτίδη. Όλο και κάτι για ΠΑΟΚ θα έχει, δεν μπορεί μια ώρα μέχρι τις 3.